Τα βίντεο μένουν. Πάντοτε μένουν. Τα βίντεο τα κρατάμε. Και ανεβαίνει η YouTube, είναι για πάντα. Λοιπόν, έχω που λέτε σήμερα. Για να βάλει φωτιά στη Μαρία, πρέπει να πετάξω το μισό λεπτό. Μισό, όχι, δεν είμαστε ακόμη, δεν είμαστε ακόμη. Και ο Πανταζόνα, ξέρεις τι, θέλω κάποια στιγμή με τον Πανταζόνα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, Πανταζόνα, συγγνώμη, επειδή τώρα πριν γνωριστούμε, που έχουμε γνωριστεί πριν πόσο ώρα, Χριστό, πριν κάποια. Όχι, δεν πρέπει να πούμε και την ηλικία μα. Πριν γνωριστήκαμε, πριν 10 χρόνια, 7. Πριν 14. 14 χρόνια. Να σου πω. 14. Άκου τώρα. Πριν 14 χρόνια. Πριν 15 χρόνια. Μπορεί να έχει γνωρίσει τον πατέρα μου, έτσι. Περίμενε, μην μπερδεύεσαι. Τον άρχοντα αυτό, τον άρχοντα. Άκου τώρα ένα ωραίο. Χρόνια Πανταζόνα, πριν γνωριστούμε λοιπόν, κάνα 2 χρόνια πριν πηγαίνω περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ξέρω σε όλη την Ελλάδα, πέρα το εξωτερικό που έχουμε πάει με το θεία σου. Εμένα όμω δεν με πήρε σκοπάρσο. Δεν με πήρε σκοπάρσο. Α, σε αφού να σε δεν με πήρε. Δεν με πήρε. Δεν έχει ανάγκη. Και έχω βγάλει και σχολή. Με στα ονόματα ήσουν πάντα. Έχω βγάλει και σχολή. Ακού τώρα κάτι. Πε μου, Χρήστο, κάτι πριν ξεκινήσουμε και πριν διαβάσουμε για τον κόσμο. Πρόσεχε τώρα κάτι. Θέλω να μου πει, πήγαινα κάτι Βόρειο Ελλάδα και σε κάτι βουνά έβλεπα Πανταζόνα. Μέσα στη διαφήμιση από, όταν ξεκινήσει τελείω, ήσουν είχε δημόσιε σχέσει, μου έκανε τίποτα σε ένα βουνό και λέω Πανταζόνα. Ναι, είχαμε σε μεγάλη μέρα στο Βόλο. Α, όχι, αλήθεια λέω. Ναι, στη Λάρισα, αλήθεια λέω. Αλλά τώρα μα ενδιαφέρει το πρόγραμμα, γύρισε στο παρελθόν. Εντάξει, δηλαδή, λέω τώρα το ότι δεν έκανα λάθο όταν έλεγα Πανταζόνα. Καλά, έβλεπε. Σε κάτι βουνά και έλεγα, δεν είχαμε γνωριστεί ακόμη. Γνωριστήκαμε μετά από 1-2 χρόνια. Δηλαδή πριν 14 είμαστε 37. Πόρευα, είμαστε. Ναι, ναι. Να σου πω. Λοιπόν, Χρήστο, χαίρομαι πρώτον που σε έχω εδώ σήμερα. Γιατί θα είναι μια κοπή στο διαδίκτυο. Και εγώ και δεν βγαίνει εύκολα. Έτσι, δεν μπορεί διαδίκτυο. Είμαι πολύ άσπρο, όχι δεν βγαίνω. Είσαι πολύ άσπρο, αλλά το κάνει και λίγο έτσι είσαι και θα με μείνει πάνω με το όνομά σου. Ναι, και τώρα με πήρε κάτω από τον Παντελίδη που έχουν πρόβα Τζενεράλ που ανοίγουν αύριο. Να πα. Όχι μόνο εκεί τώρα. Είχα πάει κάτι ρούχα, είχα πάει ρούχα για την ορχήστρα για το προσωπικό. Ναι. Σοβαρά, ναι, από εκεί ναι, ναι. Μα έχει δει όλο. Γι' αυτό δεν έχω και χρόνο, α πούμε, για να μου φώναρε και έλα και έλα. Μα είσαι Χρήστο, έχει δει όλο το επώνυμο κόσμο. Έτσι. Εσύ πα, Μπουζού, για τώρα ή δεν σε αφήνει η γυναίκα σου. Δεν με αφήνει το μικρό. Να, δεν σε αφήνει το μικρό. Λοιπόν, επώνυμο πάντα, έτσι πάντα ήσουν ατόπ, θα τα πούμε σε λίγο, αλλά να διαβάσουμε τα πρώτα. Μαριάννα, Μαριά Αθήνα. Καλησπέρα, ο Ραμ Τζαμ, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ηλία και Δήμητρα. Γιώργος, δώστε μωράκια στο λαό. Χαχαχαχα. Και Μαριάννα, γεια σου Ηλία και Πανταζόνα. Λοιπόν, έχουμε εδώ φαν. Μπορούν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Όσοι γράφονται στο chat μπορούν και γράφουν. Αυτοί δεν έχουν έρθει κάτι κοπέλες για σένα. Έχουν έρθει Πανταζόνας. Δεν υπάρχει. Πανταζόνας είναι συνυφασμένο με ωραίες γυναίκες. Όχι, εντάξει. Και εγώ κοίταξε πώς διευκρινίζουμε. Στο παρελθόν είπαμε το παρόν ότι γράφει. Εγώ το ωραίες γυναίκες σε προσθενώ. Πρώτα σε ετοιμάει κάτι θα σου πω. Για να δει πώς το λέω, πόσο ντόπιο και αληθινό. Πέρα από τις ωραίες γυναίκες που έχεις από top μοντέλα δίπλα μέχρι το κάθε τι. Στο μαγαζί σου. Ναι. Και μέσα στο μαγαζί σου όμως, Χρήστο, ωραία παιδιά πολλές φορές που εγώ έκανε. Σου λέγανε την πρόσφυγη μου έκανε. Να έρθει ο τάδε. Μου έκανε εντύπωση. Αυτό δείχνει ένα κομπλεξάριστο άτομο και έναν μάγκα και ολέκτρα. Σου μιλάει ειλικρινά τώρα, επειδή έχω κινηθεί κι εγώ έτσι. Μου έκανε. Λέγε στο λέω, έλα πάνω τη λόγα. Όχι, μου λέει να έρθει ο Ζάξ, να έρθει ο Σπύρο, να έρθει ο τάδε. Ναι ή όχι, μου το λέγε. Λοιπόν, δεν το λέω εύκολα ένα άντρα εάν είναι λίγο στην, ξέρω εγώ, στη ζήλια στο εσύ, ήσουν πάντα large άνθρωπος. Ειλικρινά, σε αυτό είναι το μεγάλο προσόν. Ήσουν πάντα. Είχα πλέξει μαζί σου γιατί και εσύ ήσουν extra large. Κατάλαβε. Γι' αυτό έμενε η φίλια μας τόσα χρόνια. Πέρα από τις και εγώ τώρα το που εννοώ, δεν εννοώ και ιδιωτικά μόνο ωραίες γυναίκες. Είσαι πάντα δίπλα σου, top. Άσε που πολλά top ονόματα περάσαν από σένα από τα πρώτα ζήματα εκεί πέρα που έβλεπα εκεί να γίνεται. Λοιπόν, για πάμε, διάβασμε λίγο. Μαρία είμαι από. Ναι, ο Πανταζόνας. Ρούχα. Εγώ παπούτσια. Α, η Μαρία ασχολείται με παπούτσια. Μπράβο. Από σύμπτωση, ναι. Λοιπόν, παιδιά, γράφετε ό,τι θέλετε. Ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα το φέρουμε κουβεντούλα. Θα πάμε στο αυθόρμητο με τον Χρήστο. Γιατί να γράψουμε, μην γράψουν, πρέπει να γράψουν. Α, όπου είστε, θέλει γράφει. Αλλά διευκρινίζω κάτι πριν αρχίσουμε άλλη κουβέντα. Ότι γράφετε αφού πατάτε ένα οποιοδήποτε γραμματάκι εκεί στην μπάρα που έχει, ένα ό,τι θέλετε ένα στίγμα, πατάτε μετά το say, σας έρχεται ένα να γράψετε nickname που λέμε ένα ψευδόνυμο, γράφετε ψευδόνυμο, μετά πατάτε enter και γράφετε στο chat. Γιατί είναι και καινούργιοι. Λοιπόν, έμπορη λέω όλη η Ανδράση, η Μαρία. Και θέλω ο Χρήστος να μπεις. Πάμε αυτά τα χρόνια πριν που έχει ξεκινήσει. 5, 7, 8, 9, 10, 15 μας νοιάζει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει. Είσαι πάντα μέσα στα ονόματα εκείνα, ούτε κοπλιμέντα υπερβολικά, ότι ξέρω πως έχω και τα λόγια μου, από τα τόπο ονόματα πάντα αγαπημένα στην νεολαία. Πώς τα κατάφερες, κυνήγαγες πάντα για τον εαυτό στη μόδα και την πήγαινες προχωρημένο ή γιατί εσύ είσαι πάντα ντυμένος και προχωρημένο.
Πώς ήταν αυτό το ξάνοιγμα σου? Ήταν πρώτον γούστο δικό σου στον ρούχο, πάντα έκανες επιλογή? Είχες ανθρώπους σου πρότειναν και ναι, σε έχω και ομάδα, έχω και καλούς συνεργάτες. Mm-hmm. Έχω και ομάδα και καλούς συνεργάτες. Και όλα αυτά γίνονται από πολλή δουλειά, Έλια. Πολύ δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Έχεις δουλέψει, Χριστό. Και ακόμη συνεχίζουμε και δουλεύουμε. Και τώρα συνεχίζεις. Και έχω πει, φίλε, ένα δικό σου το οποίο δεν το έχεις ακούσει ποτέ, εσύ, αλλά το λέω απόψε. Μου έκανες πριν 5 χρόνια μία παρατήρηση ένα βράδυ που μου άρεσε πολύ και το λέω και σε καταστήματα που βλέπω, αλλά το πήγε στον αέρα. Όταν μιλάμε για κρίση, λέω, ο Χρήστος Παντανός Ζώνας να είναι καλά, μου είπε μια μέρα. Αν το θυμηθείς τώρα αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να πεις τώρα τι είπα στον Κακλαμάνη και πώς το πιάνει. Λοιπόν, μου κάνεις ένα βράδυ, Ηλία. Όπως την ώρα που ξεκίναγα αγώνα της δουλειάς τότε και το καθιερώναμε, τώρα κουράζομαι το ίδιο και θέλει να πει τώρα. Σωστά, σωστά. Φίλε, αυτό το λέω και μου λέει καλά μαχαζιά μου κάνει. Έχει δίκιο. Λέω, ρε πρόεδρε, στον τζάκο κάτω, στον λάγκο. Μου που πανταζόνω, λέω το εξής, μου λέει, έχει δίκιο. Το θυμάσαι αυτό το προστατικό τι μου έχεις πει πριν στα 5 χρόνια. Δηλαδή, πριν αρχίσει και η κρίση, λες και διέλειπες κιόλας, τα λέγαμε ότι τα πράγματα είναι παράξενα και μου λες τώρα ένα κυνηγητό παράξενο. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ. Πρώτο να θυμίζουμε πάντα που θα δούμε και σε λίγο που τα βλέπουμε τα βράδια. Σιριτανίδου, καλά, εγώ τα έχω μάθει απ' έξω τα. 23 καλύτερα, εντάξει. Το άλλο το έχουμε, αυτό είναι το κεντρικό. Εκεί είμαστε κεντρικό, εκεί είναι το. Το Σιριτανίδου 23, λοιπόν. Ενώ βλέπω ότι έχει φέρει και πολύ σιγά τα τελικά από αυτά τα κορίτσια θα έρθουν στον αέρα. Όχι, θα έρθουμε άλλο βράδυ έτσι. Για τα Χριστούγεννα να φέρουμε φορέματα. 2-3 μοντέλα, θα ενημερώσει τον κόσμο. Θα ενημερώσει τον κόσμο και θα κάνουμε πασαρέλα εδώ επί τόπου. Έτσι λες. Ναι, έτσι λέω. Ωραία. Μήπως μετά θέλει να μιλήσει λίγο με την Δήμητρα ή εσύ και η συνεργάτητά σου. Ναι, η Χαριάννα. Είναι υπεύθυνη στη γυναικεία μόδα η Χαριάννα. Γιατί εγώ ασχολούμαι με τα αντρικά. Γιατί οι γυναίκες με έχουν κουράσει. Ναι. Και ασχολούμαι πιο πολύ με τα αντρικά. Να σου πω, Ρογιστό. Θα μου λες. Πες μου τώρα, να φτάσω να ξεκινήσουμε λίγο την κουβεντούλα έτσι και μετά διαβάζουμε, παιδιά, ό,τι γράψει το τίποτε. Έχουμε λοιπόν μία μόδα την οποία την ξεκίνας τότε και ήσουν από τους πρώτους διδάξαντες σε τέτοια μαγαζιά. Ναι, από την εποχή, από το 1976. Τόσο πολύ, θέλει. Ναι, από το 1976, ναι. 8 χρόνια παιδί, δηλαδή, τότε, 7 χρόνια. Ναι, από το 1976, που ήταν η μόδα τότε τα unisex. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσει εσείς ακόμη τις ταινίες, ας πούμε, τα τσακάλια. Σωστό. Το ρόδα τσάντα και κοπάνα, όλα τα ελληνικές ταινίες, ναι. Δεκαετία του 70. Και σε αυτό τώρα, το 96, ξεκινάς και είσαι κάτω κεντρικά, είσαι μονοπίσης. Ναι, τα unisex ήταν μόδα τα υπόγεια. Σωστά. Τα θυμάσαι. Και πες μου τώρα, Χριστό, κάτι. Έχουμε τώρα λοιπόν εκεί ένα ξεκίνημα το οποίο όμως από την αρχή πανταζόνα, δεν σκόνω κοπλιμέντο, πήγες καλά εσύ. Είμαι κάνεις πολλά σε αγκάλιασε, όχι σε νεολαία όμως, κοιτά, την έπεισες, πώς την έπεισες. Είχαμε κάτι διαφορετικό, ο κόσμος δεν ήταν ντυμένος τότε το 70, το 80, ήταν άδειες οι καρταρόμπες και ήθελαν να ντυθούν. Δεν ήξερε. Ήταν το τζιν που είχε βγει το ύφασμα τότε από την Αμερική που είχε έρθει. Ήταν σαν... Και ραβόταν μερικά σχέδια και ο κόσμος έρχονταν και τα έπαιρνε. Δεν μου λες το πρώτο σου ρούχο που έβαλε σε Χρήστο μέσα στο μαγαζί, ποιο ήταν? Ήταν πολλά μαζί. Τζιν με κουφάν παντελόνι. Μερέλια και φερμουάρια και μου φωνάζαν το πανταζόνα με τα φερμουάρια. Δεν μου λες. Αλήθεια. Ναι, στο λόγο. Ήταν και το. Τότε ήταν το κοντοκάβαλο. Οι παλιοί θα το ξέρουν. Και κοντοκάβαλο και τέτοια ήταν τότε. Είμαι τέλειο. Όχι, κοντοκάβαλο, ψιλοκάβαλο και καμπάνε ήταν. Ψιλοκάβαλο καμπάνε. Εσέβεντη, ναι. Δεν μου λες τώρα με την καμπάνα εκεί τότε που ήταν ακόμη και κουδουνάκια μέσα. Τις καμπάνες, κάτι τι. Θα μας τα πει και η Χαριάννα. Θα πει η Χαριάννα. Γιατί τα έχει δει σε... Αλλά, να σου πω κάτι ρε Χριστό. Που ήταν δίσκο τώρα, εσύ τα ξέρεις. Πρέπει μιλάμε τα ίδια τον κόσμο και τον κουράδο. Ναι, αλλά στο ρούχο πάνω έχει ενδιαφέρον τώρα. Κάναμε διαγωνισμούς χορούς, αφού τα ξέρεις. Γιατί το είπαν και στα κανάλια. Ναι, για να δούμε τώρα τι γίνεται στροφή όμως από εκείνο την καμπάνα, από εκείνο το ρούχο εκείνο. Πού πάμε, πάμε σε πρόοδο, πάμε σε καλύτερο ρούχο. Πώς είναι εσύ που το κρίνεις τώρα και πάω παρελθόν, να δω πώς δινόμαστε. Το παρόν. Ναι. Ναι, ανεβαίναμε σιγά-σιγά. Και μετά γίνανε πιο βραδινή. Αναδεκαετία αλλάζει η μόδα. Και γυρίζει πάλι στο παρελθόν. Ανά δεκαετία, εκεί νομίζω, κατά δεκαετία. Εκεί στη Λευκή τη Ποινή. Ναι, θα με τα πούμε. Το είπα. Και Χαριάννα, ναι, θα την κάνουμε και εδώ και του δυο σα τα έχουμε. Ωραία. Και ο Ραμ λέει: καλησπέρα, Πανταζόνα. Η μητέρα μου θυμάται και διαφημίσει στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Ναι. Πολλού χαιρετισμού με αγάπη. Έτσι. Λοιπόν, Χριστό, και έχουμε λοιπόν τώρα σήμερα. Το οποίο όπω λε, ξεκινώντα από τότε, πώ είναι οι μόδε και πώ αλλάζουν, είναι θέμα γούστων, είναι πολλά πράγματα. Είναι θέμα ψυχολογίας και είναι μια τάση, λες και γίνεται κάτι μαγικό σε όλο τον κόσμο.
όταν αλλά γίνεται... το τζιν δεν έχει αλλάξει το τζιν. Μπορεί να αλλάζει σχέδια κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ή τα ξεβάματά του, ή τα σκισμένα, τα μη σκισμένα. Mm-hmm. Το τζιν υπάρχει από το 70. Από το 70. Ναι, από το 70. Από το 70. Πολύ, και απεδείχθη τελικά το τζιν ένα πολύ, γερό, πολύ καλό παντελόνι. Πολύ καλό παντελόνι, ναι. Εσύ διότι ήταν φίλο κάτι μεταξύ και, σο, και, και να πας κάπου σε περίπτωση επίπεδου και να φοράς και... λίγο πιο βραδινά και λίγο σχολή. Πιο βραδινά. Ναι, ναι. Θέλεις το πρόβλημα αυτό ήταν all day, δηλαδή 24 ώρες την ημέρα. Δεν μου ζητώ. Οι άντρες τώρα. Οι άντρες με την έννοια του να επιλέγουν. Παλιότερα, όταν γινόταν αυτή η αλλαγή που λες, που όπως λες ήταν οι καρταρόπες άδειες. Ναι, είχα άλλο. Μια στυλίστρα, εγώ μια κοπέλα, mm-hmm. και έμπαινε μέσα και έβλεπε τον άνθρωπο ότι σε τι σωματότυπο ήταν. Άλλο mm-hmm. μπορεί να ήταν πιο εύσωμο, άλλο πιο αδύνατο, mm-hmm. και προτείναμε εμεί. Άλλο δε ό,τι λεφτά είχε πάνω, μπορούσε να διαθέσει. Εγώ σου προτείνω φορέ σακάκι. Ένα τώρα ο άλλο μπορεί να με δει και να με δει περίεργα με το σακάκι. Είναι το μπουφάν. Τώρα εδώ και μια τετραετία είναι πολύ τα σπορ. Ναι, μου φάνε σπορ. Πώς να σου το πω. Σωστά, σπορ. Δεν δίνονται βραδινά, πώς δίνονταν κάποτε βραδινά με μαύρα και να βγουν πολύ καλά τα βράδια. Ναι. Η νεολαία τι λέει εδώ πέρα, οι δυσποινίδες, τι λέτε. Θα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε. Δίνονται οι νεαροί, είναι σπορ. Οι θαυμαστές σας, πώς είναι οι θαυμαστές σας. Τι φοράνε σπορ, το βλέπεις σπορ, λένε. Να σου πω κάτι, θες να έχουμε και τη συνεργατά σου εδώ μαζί μας. Να καθίσουμε μετά από ένα διάλειμμα. Έτσι, χαρία να έχουμε τη. Θα το βάλετε στη μέση. Χωράμε. Έλα, έχει δίκιο. Μην την ματιάσουμε μονάχα γιατί έχουμε να κάνει. Μην την ματιάσουμε γιατί έχουμε να κάνει. Έχουμε μια ξεματιάστρα. Εδώ στο στούντιο έχουμε ξεματιάστρα. Έχουμε εντάξει. Να δω παιδιά ένα λεπτό. Πάω να δω. Πανταζόνας. Το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζόνας. Για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζόνας, γιατί Πανταζόνας είναι η νεολαία. Πανταζόνας, το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζόνας, για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζόνας, γιατί Πανταζόνας είναι η νεολαία. Πανταζόνας, το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζόνας, για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζόνας, γιατί Πανταζόνας είναι η νεολαία. Είμαστε έξω. Τέλεια. Μάλιστα το λίγο. Να το μαζέψουμε λίγο. Ωραία, δεν πέρα. Δεν με νοιάζει πάνω που είναι. Φεύγει το σκηνικό. Μπράβο. Αυτό είναι. Τέλειο. Αυτό είναι. Εκεί. Πολύ ωραίο. Εκεί είμαστε. Έτσι, Χριστό. Ναι, ναι. Και λίγο, μήπω είμαστε και χαριά να κάνουμε ζωή. Ένα πω, δεν με βοηθά πανταζόνα πολύ σημαντικά πράγματα. Όχι, γιατί μιλήσει κάποια μάγια. Μια χαρά είμαστε. Που είσαι υπερπαραγωγή, τι να σε βοηθήσω εγώ. Να σου πω κάτι. Λέει Χαριάννα. Θέατρο, θα κάνω τώρα κανένα θέατρο. Θα κάνει καμία παραγωγή όπω παλιά. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα κάνουμε, φίλε. Θα κάνει θέατρο. Πού θα πάει, θα κάνω θέατρο. Απόψε είναι και το Αυλαία απόψε. Στον Πειραιά που ήσουν παλιά, θυμάσαι. Να σου πω κάτι. Το Αυλαία. Μήπω πάει επίσημη πρεμιέρα σήμερα. Ναι, απόψε. Γιατί έχει ξεκινήσει. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Όχι, φίλε, έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει. Η πρεμιέρα είναι απόψε. Επίσημη. Ναι, επίσημη. Η απόψη. Τι μέρα σήμερα. Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Τι βάλανε Πέμπτη. Συνήθω κάνουμε την Παρασκευή. Τώρα γίνεται πανικό πυραγό τηλέφωνο. Τι σοβαρά μιλά. Ναι. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Εντάξει. Έχει πάει ο Πανταζή ο Λευτέρη εκεί. Έχω πάει ο Δαμαντίδη, ο Ξένο. Γιατί είναι μαζί στο. Δεν μου λέει Χριστό. Κάποια στιγμή μου έχει δώσει και μια σακάκι που λέει Λεπά. Τον Πανταζή έχει φτιάξει κάποιο. Τι είχε φτιάξει εκεί. Γελάει καλά. Για πες μου. Χαριάννα δεν έχει γεννηθεί. Ναι, λίγο. Α, ναι, ναι, λίγο θα σου πω έτσι. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, γιατί έχει ο Πανταζόνας. Την άνεσή του Πανταζόνας. Όχι, εσύ να παίρνεις. Δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να σπρώξω τώρα τα παιδιά. Πήγαινε πιο κοντά στη Χαριάννα. Απλώς τι μπορεί να κάνει ο Χρήστος. Ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Ο Χρήστος αν είσαι προς τα πίσω, πολύ ρε Χρήστο μου. Εκεί σε θέλω. Εκεί με θέλει. Αυτό είναι εκεί. Ας είναι εκεί. Λοιπόν, δεν μου λέτε παιδιά. Για να έρθουμε τώρα κουβεντούλα και τέτοια. Εκείνο και το. Έχει φτιάξει και ειδικά κομμάτια κάποιο Χρήστο, ή πώ ήταν εκείνο και μου πέταξε τα κλαμάνια αυτό πέρα, λέει Λεπά, πάντα. Ναι, όταν έρχονται μα δίνουν μια παραγγελία, θέλει ο άλλο λέει 500 είναι χρωματιστά. Αχα. Παλιά. Καθόμαστε και τα ράβουμε. Έχουμε δικό μα εργαστήριο, συνεργάτε, βγάζουμε τα πατρόνια και τα ράβουμε. Γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε όλα τα σώματα, α πούμε, και
αν είναι σε μπουζούκια ή οτιδήποτε άλλο. Θέλει κόκκινο, εσύ μπορεί να το φορά. Ναι, σωστό, σωστό. Εμένα παντεζόνια. Για βάση παραγγελία, όχι κλασικά η παραγγελία αυτή του ράφη που ήταν ο πατέρα μου, κατάλαβε. Ναι. Δεν μιλάμε για ράφη. Κατάλαβε, σωστά. Έχουν εξελιχθεί τώρα τα κομπιούτερ και στο βγάζει. Να σου πω κάτι, μέσα στα άλλα παιδιά, αρχηγού η Χαριάννα, κάτω αρχηγό εκεί στο μαγαζί. Πολύ αρχηγή είναι όλα και τα άλλα παιδιά. Μου έχει κάνει εντύπωση με τι τρόπο αντιμετωπίζει τα παιδιά. Να του λέω να έρθει τηλεόραση η Χαριάννα και να λέει: Λοιπόν, να έρθει ο τάδε. Και έλεγε ονόματα των παιδιών χωρίς να θέλει να έρθει. Γιατί, ενώ είσαι πολύ τη επαφή, σε παντεζόνα. Σαν να σε εδώ... Είμαι του έξω τη επαφή, δεν είμαι στα στόντιο να κλείνω. Η Ελλάδα, Δήμητρα. Άντε στην υγεία σα. Άντε, γεια μα, παιδιά. Να σου πω εσύ, πίνει κάτι. Είδε όμω εδώ τίποτα εδώ πέρα, ήξερε και πίνε φιλοξενούμε. Φέρτε κάτι, θα πείτε κάτι άλλο, με νερό μόνο. Το νεράκι μου. Σίγουρα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, παιδιά, σε κουβεντούλα σημερινά πράγματα. Θέλω να πάμε λίγο στην Χαριάννα που δεν μίλησε καθόλου. Να πει Χαριάννα. Ο Πανταζόνια θα το ρωτήσω αυτό πριν. Αλλά όσο προχωράνε τα χρόνια, φτιάχνουμε, λέτε παιδιά, καλύτερο γούστο για τους ανθρώπους. Όχι από εσάς, σαν ευθύνη ρούχο μου Πανταζόνια. Ο κόσμος ξέρει να επιλέγει. Ή τον βοηθάς εσύ πολύ, γιατί παρόλο που λέμε πως είμαστε έξυπνοι, δεν ξέρουμε να επιλέγουμε τον εαυτό μας. Είναι πρόσκληση την παρατήρηση που κάνω. Ωραίο, ωραίο. Εσείς, έτσι έγινε αντιληπτό. Τώρα ξέρει, λόγω που έχει βγει η τεχνολογία, ξέρει. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ο καθένας για τον αυτό ξέρει τι του πάει. Και ψάχνουν και όλο βοήθησαν όλα αυτή η ιστορία, η τεχνολογία. Έτσι. Ναι. Να σου πω τώρα, ξέρει, εννοείς να βρει ή ξέρει και για τον αυτό να βρει. Το κατάλληλο. Πρόσεξε. Το κατάλληλο για τον αυτό του. Ε. Ναι. Ποια παιδιά, ποια από τους δύο, και όπως θέλουμε απαντάει, είναι πιο προχωρημένος να κάνει επιλογή, γυναίκα ή άντρας στο ρούχο. Νομίζω άντρας. Τι λες εσύ, Χριστό. Εγώ λέω γυναίκα, πάω αντίθετα. Γυναίκα, λες. Και μετά θα φύγω και θα έρθει κοϊνάκι, θα σας η κοϊνάκι σε λίγο θα εξετάσει τον πατέρα μου. Για γυναίκες μας κάνει ανάλυση δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Άμα να μας πάρει και την πίεση. Και την πίεση, ναι. Φέρε μας, πώς το λένε. Πιεζόμετρο, ε. Πιεζόμετρο, ναι. Λοιπόν, δεν μου λες, Χριστό. Άκου, λέει, λοιπόν, η μητέρα μου θυμάται, το πάμε το τηλεόραση, πατέρα Μαρία, όπως τα Όλσταρ. Τα All Star παπούτσια. Τι ήταν αυτά τα All Star. Τα All Star υπάρχουν All-Star. Τώρα, ναι, είναι χρόνια. Ναι, ναι. Είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια, έτσι είμαστε κι εμείς πολλά χρόνια. Για έξι. Α, έτσι εννοεί, ε. Εντάξει, και να μας μαλώσει, δεν πειράζει. Μέσα στο παιχνίδι είναι. Και στα παπούτσια όλα αθλητικά. Τι στα παπούτσια λέει, πάει όλο αθλητικό σαν ενδιαφέρον αυτού του καιρού. Ναι, ναι, ναι. Έλα, παιδιά. Γι' αυτό λέει η Μαρία, επειδή ασχολείται με παπούτσι, λέει όλα αθλητικά. Έτσι. Λοιπόν, πες μου, Χριστό. Κάποια στιγμή. Όχι, είπε και χαριάνα, δεν μου λε τώρα συνέχεια. Χαριάνα. Ναι, παιδί, και δύο, εντάξει. Όχι, σκέφτομαι και πολλά. Φαντάζομαι. Είναι από εκεί και πέρα μιλάει η Χαριάννα όπου να είναι. Θέλω να μου πείτε, παιδιά, σήμερα να το πάνω στο ρούχο και μετά θα πιάσουμε και άλλα θέματα. Γενικά δεν είναι μόνο στο ρούχο. Αν και ο Φαντάζομαι μου έκανε μία απέναντι αποθαρρύνει για ερωτήσει. Το είπα στην αρχή. Πάντα μου ωραίε γυναίκε. Πάντα αυτό. Αυτά δεν είναι κακό. Το ζώδιο μου είναι σκορπιό, θα είναι. Δεν είναι κακό αυτό. Που μου λες τότε κάποτε κάποτε. Γιατί το λες ένα που πετάς από πάνω σου. Δεν είπαμε αυτή τη στιγμή το τι κάνει κάποιος προσωπικά. Σωστά. Γενικά όμως έχεις ταυτιστεί με ένα όνομα μέσα στην ομορφιά, στις γυναίκες. Εκεί. Αυτό. Δεν το έχουμε φιλικές. Φιλικές, ναι, με κυνηγητή διασκέδαση. Τώρα το πιο ωραίο από το πώς το είπε η Δήμητρα. Μπράβο. Και η δυσπινή σε Ρωμίνα. Να σου πω, Χρήστο. Δεν μου λες, σου έβγαινε ο ψάρι. Σου έβγαινε ο ψάρι. Να είναι καλά και η Ρωμίνα, είπατε. Ρωμίνα, ναι. Αν τη ξέρει πολύ καπονό. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, δεν μου λες τώρα, εσύ ήσουν αρχηγό. Ή ο ψάρτης που έμεινε μέσα με 10 άτομα και δεν απαντάζει ένας μέσα στα κέντρα. Ή και σένα άκου τώρα, σε έχω πεντεί 2-3 φορές. Ο Πανταζόνα να είναι καλά. Έχει καλύψει ο Πανταζόνα, είναι καλό παιδί. Πάλι μας τρελαίνεις με το Πανταζόνα. Άκου, ρε, έλα, κλαμάνι, το βράδυ έχουμε πρώτο τραπέζι, με λέει, έρχεσαι. Άσε με ρεπίστο, του λέω. Οπότε πήγε να μου κάνει το βράδυ, αυτό είναι όλα τα ονόματα. Λοιπόν, τώρα πας βλέπεις τους φίλους τους παλιούς, τι κάνεις, πας. Δεν πάω. Δεν πας, εντάξει, το στούντιο. Εντάξει, λόγω σου και επειδή η εκπομπή τα πράγματα. Θα δίνω εγώ χαιρετισμούς, εντάξει. Ναι. Δεν μου λες. Πάνω από το μετώ, Βασίλη, το φίλο. Δεν μου λες, τι γίνεται εσύ με το, τώρα με τη νύχτα το... Ας πω πολύ... Έχει χάσει ο κόσμος πάρα πολλά μεροκάματα, γιατί είναι μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Δεν δουλεύουν όλα τα μαγαζιά το βράδυ. Πολύ γακλά, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και τι θα γίνει και αν θα αλλάξει κάποτε. Είναι μόνο δύο μέρες την εβδομάδα.
Είναι, όλες οι δουλειές έχουν χτυπηθεί και αυτό έπρεπε να μην διασκέδασε, Και εμείς που έχουμε καταστήματα, μας ενδιαφέρει ο κόσμος να δουλεύει, να γίνεται ένα λιβερίσι. Σωστό, σωστό. Και στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά, ο πρώτος που κόβει κάποιος κάτι είναι η πολυτέλεια. Ποια είναι η πολυτέλεια, η διασκέδαση. Και σου λέει, γιατί ήταν που ζει και συνέχεια και γι' αυτό και έγινε τώρα δύο φορές οι άνθρωποι. Γι' αυτό λες και τα προγράμματα πήγαν πολλά ονόματα μαζί. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, ξέρω. Καλό είναι αυτό πολλά ονόματα μαζί. Καλό είναι, ναι, καλό. Εντάξει. Και να πέσουν και λίγο και α πάνε και λίγο πιο κάτω και οικονομικά. Δεν βγαίνουν επιχειρηματίες. Δεν βγαίνουν επιχειρηματίες. Γιατί έχουμε κακό σύστημα στην Ελλάδα φορολογικό. Πάρα πολύ κακό. Δηλαδή επιχειρηματία σήμερα που λέγω ήμουν σωστή, έπαιρνα τιμολόγια, έκοβα αποδείξεις, ήμουν τα πάντα και πάλι μπήκα μέσα. Θεσσαλονίκη, αυτή ήταν και φίλος, θυμάσαι. Βγήκε και τηλεόραση, ναι. Ότι ήταν τυπικιά σε όλα, δεν βγαίνει με αυτό το φορολογικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξει. Το λένε και οι ίδιοι υπουργοί. Το λένε, αλλά δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα, ναι, δεν ξέρω, έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό είναι σαν να, ναι. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Όχι, έχεις δίκιο. Δεν με ενδιαφέρουν, απλώς το έργο. Έχεις δίκιο. Αυτό όμως η παρατήρησή σου έχεις δίκιο, διότι μιλώντας με είναι λάθος το φορολογικό. Πάρα πολύ λάθος. Και λες μια Τουρκία τώρα και εκεί τα μεταξύ. Ας μου τη λες τώρα πάλι την Τουρκία. Καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω. Κάποια άλλα κράτη γύρω 6% και τέτοια και να έχεις την Ελλάδα που έρεπε να αντίθετα. Αντίθετα, δώσε τέτοιο στήριο. Εμείς 10.000 μηχανές που βγάζαμε πλεχτά στην Ελλάδα στείλαμε Τουρκία. Η ίδια η Σίγκερ, ναι. Τη στείλαμε Τουρκία και βγάζουν και πλεχτά. Τι να πω, δεν ξέρω. Και εγώ δεν τα πιάνω αυτά. Δηλαδή, καμιά φορά τα σκέφτομαι. Ναι. Γίνονται αυτά, δηλαδή. Σαν να λες ότι. Ξέρεις τι, και με την εμπειρία του μαγαζιού δεν τα βρίσκεις λογικά. Δηλαδή, λες, δεν γίνεται. Δεν, δεν γίνεται λογικά. Δεν γίνονται λογικά, α πούμε. Γιατί αν είναι κάτι το οποίο. Όταν και η Θεσσαλονίκη είχε 100 εργοστάσια και ράβανε και κάνανε και τώρα και ράβαμε και εξωτερικό κιόλα. Και τώρα δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι φταίει και δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Λες και μας κάνουν μαγικά. Εντάξει, πείστε, δεν είναι καθόλου καλά αυτά. Γιατί πηγαίνει γι' αυτό συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει με κάθε είδους μαγαζιά σου. Που κάνετε έναν αγώνα που είναι φοβερό, σας βγαίνει η Παναγία και που στο κάτω-κάτω, ας πούμε, δεν είναι και τιμές. Τρόπος και εσύ να μην. Κράτας ένα από τα πρώτα ονόματα στη μόδα και σιγά τις τιμές σου. Μη καλές τιμές. Δεν είναι πίσω ότι είσαι κανένα δάκρυ. Τζάμπα του τζάμπα, σοβαρά το λέω. Ειλικρινά, και α πω κάτι. Τζάμπα, δεν κάνω τώρα, δεν θέλω να πω γιατί ο Χιλμπαντέζο είναι εδώ. Μπαίνω κάπου. Και φέρνουμε κουβέντα μου, βγαίνουμε έξω. Τζάμπα του τζάμπα. Όχι για να πάρω, με φώναξε για να ασχοληθώ με κάποιον μαζί. Και όπως βλέπω τις τιμές, λέω ρε εσύ, ο Μπανταζόνας, κάτσε ρε το μισό. Πουλάμε, πριν 20 χρόνια. Και α πούμε το που. Τι εννοώ. Πριν 20 χρόνια. Δηλαδή δεν παίζω τα σούμε. Και λε τώρα, α πούμε, έχει τέτοιες τιμές, α πούμε, τι οποίες είναι πραγματικά καλές. Εσύ προσέξει πάντα και καλά και έχει ένα λαϊκό αίρισμα με νεολαία πολύ τι κοιτάς. Θα του κάσει αμέσω, κάτσε λίγο. Θα πούμε ωραία πράγματα. Έτσι, Χαριάννα, για πε μου. Να πάμε σε θεματάκια τώρα λίγο, γιατί έτσι θα παρασύρουμε και τον πατέρα να ξεχαστεί. Ναι. Γιατί ο Χρήστος είναι λίγο. Α, εκεί είναι το σοβαρά σας. Εκεί πέρα στο μαγαζί δεν στείλεται. Μιλάμε, λέγανε πως ο Μεγάλο Ναπολέον κάνει 7 δουλειές. Αυτός κάνει 37. Χίλιες αυτά. Είδε τι κάνει. Δηλαδή πέρα, καλαμάνι. Έμπαινα μέσα. Εξυπηρετούσε κάποιον. Επήγαινε στον δρόμο κάποιον που υπήρχε έξω. Έλεγε εμένα μην βγει έτσι όπως είσαι σήμερα. Τι μιλάει στο τηλέφωνο. Δηλαδή μιλάμε για. Για πραγματικά έτσι είναι. Πιστεύω δεν υπάρχει άλλο άνθρωπο. Mm. Όχι, δεν υπάρχει. Όμως, εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Έλα, τι σαν εσένα. Είναι πολλοί, ναι, υπάρχουν. Είναι ο Χριστός. Σαν τη Χρυσούλα που μας λέει το μεσημέρι που πήγαμε, γιατί σας αποδείξαμε 14 δουλειές. Τι λέει, πώς γίνονται αυτά, 14 σημεία. Τι το κάνω αυτό, παιδιά. Μια συνεργάτη που έχω στο μαγάζι μου λέει χάθηκε, μου λέει γιατί έλειψα για 2 ώρες. Ναι. Πήγα Κρυονέρι, γύρισα, πήγα Περιστές. Μέσα 2 ώρες. Όχι, όχι, παιδιά, κάποιοι άνθρωποι είναι και είναι πρακτικοί. Εγώ τον Πανταζόνα έχουμε αυτή τη φιλία. Δεν είναι ότι είμαστε πολιτέ έξω και να κάνουμε τόσο πολύ. Τι είναι. Είναι ο δραστή, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι ακίνητοι. Που το πούστικο το έχω κι εγώ αυτό. Και ευτυχώς δεν μας έχει σε υγεία τίποτα. Σημαίνει, γιατί είμαστε και τούτο εδώ είσαι. Είμαι μέσα σε όλα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει, να μείνει την αντίληψή σου. Έτσι είμαστε όμως είναι λίγο αρρώστια. Όχι, το έχω κι εγώ σε αυτέ τι δουλειέ. Και έχω τραβήξει κι εγώ μεταξύ μα διαπληρώσει και σίδηρο και στη Ρώση όταν είχα. Πω να έχει έναν άσχετο διευθυντή και να σου λέει μαλακή και να πρέπει να κάνει δραματικότητα και να σου λέει αρτηριοσκύρο που λέω καλά. Σβάρο του καναλιού του μιλάει. Είναι αγαπητό. Δεν μιλάει σαν του υπουργού τα μιλάει. Ναι, αυτό που λε που είναι. Λοιπόν, στι κορυφέ τα παππούδια. Α, 23% με. Με το 1 ευρώ, α, εννοεί με τους όρους που έχει το σύστημα, 23% με το 1 ευρώ, εννοεί σε το. Και πρώτο, φόρο, σωστά. Και ο ΡΑΜ λέει, εδώ 45% η εφορία στις μεγάλες εταιρείες και με αποτέλεσμα να κλείσουν σχεδόν όλες. Ναι, αυτό έγινε, ναι. Έχει δίκιο. Πολύ δίκιο, έχει κάπως έτσι. Το ίδιο λέει και αυτή η κυρία σου, λέω χθες την άκουγα τηλεόραση. Δεν παίζονται ρε παιδιά αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό να είναι. Αν μην το φέρνει πάλι κουβέντα και νομίζει κανείς ότι μιλάμε κομματικά, όπως λέει και ο Χρήστος. Γιατί εμείς ούτε κομματικά είμαστε. Απλώς θα μιλάμε την αλήθεια
Ο άλλος θεωρεί ότι δεν του κάνεις τα καπρίτσια. Χαριάννα, για να πάμε σε κανένα δικό θέμα. Τι γίνεται με το με την διασκέδαση αυτούς τους καιρούς, που βρισκόμαστε νεολαία, πώς διασκεδάζει, λες καλά, δηλαδή ξέρει να επιλέγει. Είμαστε, έχουμε ακόμη σκυλάδικη νεολαία, έχουμε ξενομήρωση ότι πάνε κουλτουριάρικα επίπεδο. Πώς την βλέπεις εσύ έτσι τη δουλειά και μετά ο Χρήστος με την εμπειρία που έχει όλα τα χρόνια. Δηλαδή τώρα αυτούς τους καιρούς έχουμε κάποια παιδιά ανασυρμένα. Άκου, έχουμε κάποια παιδιά ανασυρμένα από την τηλεόραση. Έτσι. Ναι. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Έχουν επίση τον κόσμο που μπορεί να πει αντικουβέντα και στο μαγαζί να ξέρει έξω σαν νέο παιδί. Έχουμε απήχηση. Είναι κατασκευάσματα τα οποία δεν μπορεί να πιάσουν κάποιου ανθρώπου που μου κάνει ρε παιδί μου. Πραγματικά ήταν και πήθαν τον κόσμο. Πολύ και πιο πολύ, πιο παλιά. Ή και εδώ, σε αυτό το ύφο των τηλεοράσεων, βγαίνουν καλά πράγματα. Να ακούσω πρώτα τη Χαριά να πούνε πιο τηλεόραση. Ναι, αυτό που λανσάρουν. Αυτά που λανσάρουν. Πώ είναι παιδί, τα X-Factor. Όλα αυτά που λανσάρουν ονόματα. Δηλαδή λανσάρουν. Τραγουδιστέ συνέχεια. Ναι. Μήπω είναι ναι. Μια μηχανή που κόβει τα ίδια κομμάτια. Ναι, ακριβώ. Πώ το βλέπει. Για πέρα μα, γιατί είσαι πολύ πιο νέο παιδί και θα μα πει τη γνώμη. Από μένα, γιατί ο Πανταζόνη είναι κοντά. Πολύ πιο νέο Πανταζόνη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Και δεν μου λε, Ρελία, και τα ταλέντα αυτά, δηλαδή που ήταν ταλέντα που εγώ ξέρω πολλού νεαρού που τραγουδάνε, πώ θα είχε αναδειχθεί. Τα θυμάσαι και στον καιρό μα τότε που είχε ο Δαμαντίδη πώ βγήκε. Ο Δαμαντίδη. Ναι. Δαμαντίδη, φίλε. Γιατί έχει τα X-Factor, δηλαδή. Ένα που έχει καλή φωνή ταλέντο. Ωραία. Και εγώ είχα καλή φωνή που ήρθα, δεν μπορούσα τότε να βρω ένα παιχνίδι για να παίξω. Ναι, Χρήστο, ξέρει την διαφορά. Είναι ευκαιρία, έβγαλε ένα Δαμαντίδη. Εδώ βγάζουν 100 αδαμαντίδε το μήνα. Εντάξει, είναι και αυτό που λέγανε. Θυμάσαι τότε που λέγανε. Ξαναγίνεται πάλι τώρα, ξαναγίνεται. Κατάλαβε πέρα. Έχει τελειώσει τώρα, ξεκινάει πάλι τον Ιανουάριο. Το X-Factor, αυτό με του τραγουδιστέ. Ναι, θέλω να πω και δεν κατηγορούμε το X-Factor. Λέμε οποιαδήποτε από εκείνα. Λέω τότε, τότε λέγανε τα λεντάρα και του κάνανε ένα δίσκο. Τώρα, μέτριο να είναι, τον κάνουν έτσι, θα το βουτήξουν κάποιε εταιρείε να κάνουν τα χωτιά, φτιάχνουν δικά του ονοματάκια. Και δεν αγοράζουν το δεν υπάρχει. Και πουλάνε, δεν υπάρχει. Τελείω, αλλαγή τα πάνω κάτω γίνανε όλα. Ναι. Και με την κρίση το πάνω κάτω. Έλεγε ο προθέσιο Γκρόσο. Ναι. Τώρα επίση η νεολαία να διασκεδάζει. Ναι, γιατί δεν λέτε εσύ τι ποινέ που είστε από Θεσσαλονίκη, διασκεδάζει ο κόσμο. Όλο μα την παίρνει. Δεν λέτε ότι καλύτερα. Λέτε ότι διασκεδάζουν καλύτερα. Θεσσαλονίκη έχουμε εδώ μέσα. Ποιον έχουμε τώρα μέσα. Μεγάλη φτωχομάνα. Ραντζαμ από Θεσσαλονίκη. Έτσι η φόβη δεν μα μπήκε ακόμη. Λοιπόν, έχουμε εδώ από Θεσσαλονίκη τουλάχιστον γιατί κάθε τόσο ρωτάμε που είναι ο καθένα. Να σου πω, η Θεσσαλονίκη πάντα είχε. Χρήστο, ήταν καλή αγορά. Η Θεσσαλονίκη είχε. Μου φαίνεται πιο επίπεδο. Είναι γεμάτη, λες, από πλευρά από διασκέδαση. Ναι. Όχι από δουλειά, καταστήματα και έτσι και μόδα και σχεδιαστέ και τέτοια. Όχι. Όχι. Και όλοι από Θεσσαλονίκη έρχονται στην Αθήνα για να δειχθούν. Μα την παίρνει. Έρχονται από κάτω, λες. Όπω τη μαμά μου. Και εγώ τη μαμά μου. Όπω το Γιάννη. Να σου πω, δηλαδή εννοεί τότε. Ρώτηση και πώ διασκεδάζει την ώρα. Ο καθένα είναι με το χαρακτήρα του και με τα γούστα του. Σωστό. Αν είσαι εντάξει και σωστό, σε οποιαδήποτε παρέα πάνε. Υπάρχει μια νεολαία που πάει στα ροκ. Υπάρχει μια νεολαία που πάει μπουζούκια. Ναι. Εγώ είμαι παντό καιρό. Εσύ τι είσαι πάντα. Μ' αρέσουν και τα κλαμπ, μου αρέσουν και τα μπουζούκια. Πάντα. Και από μπορεί να πα σε ένα κάδικο μαγαζί. Δεν είναι ο καθένα με το χαρακτήρα και πώ βρίσκεται δηλαδή. Γυναίκες... Έχει και ευθυνή διασκέδαση και ακριβή διασκέδαση. Από γυναίκε σαν τι ασημάδε. Εγώ. Παντό καιρό. Όχι, τώρα τι. Εδώ δεν είναι παντό καιρό. Τώρα για να είμαι αντικειμενικό, αν και η κόρη μου είναι καστανή. Η κόρη μου είναι καστανή, και ξέρει από μικρή έχει τραβήξει τώρα στην τηλεόραση. Τέλο πάντων, ναι. Τον Κωνσταντίνο. Πού το κάπου του έχει, φωτογραφία του έχει. Άσε τώρα, δεν είπα του έχω. Και δεν έχει ακόμη τον άλλο το ψηλό, τον Γιώργο. Και δεν το έχει βγάλει, τέλο πάντων. Αλλά όχι, το είχαμε το παιδί σε διαφημιστικό. Ναι, τώρα μα. Βάλει τότε. Προσωπικά για μένα τώρα έχω γυρίσει με λαχρινέ, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Ενώ ήσουν. Πάντω δεν είχα προσέξει το χρώμα ποτέ να έχει. Ήσουν. Ξανθιέ μου πήγε. Σε διάφορα. Να σου πω τώρα κάτι. Όχι, δεν εννοώ διάφορα. Λες, λέμε κάτι. Εννοώ, είμαστε... Να ρωτήσω Χριστό κάτι. Το παιδί, τα παιδιά. Θηλία, κούκλο και κούκλα. Και οι δυο. Και ο Κωνσταντίνο, τον οποίο παιδιά βλέπω πάμε. Που είχα βρει και λευκάδα, έτσι. Πάμε τώρα Χαριάννα να πάρουμε κάτι φωτογραφίε χθε και βλέπουμε και λέω: ο Κωνσταντίνο, είναι ο Κωνσταντίνο ο Χαριάννα και που είστε τέσσερα άτομα μαζί. Έχει ανάπτυξη γρήγορα. Ναι. Εσύ. Ναι. Α, ναι. Να είναι καλά, ρε. Το κοιτάω και λέω: παιδιά, ο Κωνσταντίνο είναι. Ναι. Την κοιτάω και λέω: ποια παιδιά είναι αυτά για να δούμε και ποιου ανάλογα από εσά. Και λέω: ρε, εσύ πανταζόνα, τι παιδαράκι, σε μήνα θύριο για αυτά, να είναι καλά τα παιδιά. Οπότε δεν σου πει το μαύρο μαλλίστικο. Το μαύρο μαλλί τώρα που είσαι, παιδί, μήπως είναι σε επηρεάσει η κόρη. Πάντως, κοιτάξτε, παιδιά, κακά τα ψέματα. Νομίζω πως Χρήστο, άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί πολύ με τις γυναίκες, δεν είναι στη ζωή του πετυχημένος σε τίποτα.
Παίζει ρόλο γι' αυτό, ναι. Παίζει ρόλο. Παίζει πολύ. Χρήστο, παίζει γιατί. Είναι μετά ο χορτασμένος, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, μπορεί να φέρνεται και πιο τίμια σε πολλά πράγματα που ένας λιγούρης, άλλος, ξέρεις τι. Άρα τώρα εσείς τώρα μέσα γυναίκες πρωτορές, πρόεδρος κι εγώ. Μέσα γυναίκες από εδώ και το ζαγόδι. Είμαστε πιο τίμιοι. Τα στείλω με χαλάκι στο πρόσεξα. Δεν με νοιάζει, όπως χρειάζεται. Δεν γίνεται αυτό να μην είμαστε πιο τίμιοι σε κρίση. Ακόμη και στην εργασία μας, ακόμη και στη δουλειά μας, παντού. Και είναι σε κάτι άλλο, λιγούρια, όποιο μπορεί να είναι πρωινό και λες την άλλη, σε δίνω τη δουλειά, αν δεν είσαι, ξέρω, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν ξέρω, έχει σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις ιστορίες αυτές, όπως λες, εσύ καλά κάνεις και τα λες, πάντως υπάρχουν και καλοί και κακοί. Τι να κάνουμε, έτσι, αυτό είναι. Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, ράμ. Πάει και Θεσσαλονίκη, έχουν κλείσει τα μισά μαγαζιά. Άκουγε ένα που είσαι Θεσσαλονίκη. Πόσο καιρό έχει να πάει σε Χαριά να πάει. Εντάξει, και τα παράκια είναι. Α, ήσουν άκουγε. Για παράκια είναι. Στο κέντρο τώρα, όσον αφορά τη διασκέδαση, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Πανταζώνας. Όπως την βρίσκει ο καθένας. Και ο Θέμης Κρητικάρος από την Κρήτη. Μόλις μπήκα, ήμουν έξω για μάσα. Καλησπέρα στην όλη παρέα. Εδώ έχουμε ένα όνομα στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, Θέμη, από την Κρήτη, ο Πανταζώνας. Το όνομα στον Ιωάννη. Ναι, θα κατέβω αύριο Σάββατο στα Χανιά, έχουμε καλυστία. Έλα. Ναι, ναι. Σοβαρά μιλάς. Στους Μούσες Λάιτ. Ναι, αλλά εγώ θα είμαι, δεν θα είμαι, και να ξέρεις. Θα πας. Θα πας κάτω. Είμαι χορηγός, θα δω. Έλα. Λοιπόν, ακούστε μη. Ο Πανταζώνας είναι κάτω χορηγός στα Χανιά, κάτι κάνετε. Ποιο είναι το μωρό στη μέση. Μπορεί να είναι Ηράκλειο. Πώς το λέμε. Ποιο είναι το μωρό στη μέση. Του Πανταζώνα μωρό. Όχι. Συνεργάτες. Συνεργάτες. Είναι ωραία, παιδιά. Δεν είναι σημαντικό. Στη λίστρια. Στη λίστρια του Μαζονάκη. Δεν είναι Πανταζώνα εδώ, ρε παιδιά. Δεν είναι εδώ του καναλιού. Του Βέρτη είναι η Ρωμίνα, από εδώ η Ρωμίνα. Αυτό είναι. Δεν είναι στο Φαγκό. Κάποια στιγμή και η Ρωμίνα. Δεν πρέπει και η Ρωμίνα. Κανονικά θα πρέπει η Ρωμίνα. Είναι λίγο πάνω. Μετά. Κοίτα που λέω τη Ρωμίνα. Θα φέρω γυναίκε σου, λέω να βράδυ, θα φέρω. Μην μάχονται. Εγώ δεν το κάνω για να. Θα φέρω, όχι, θα φέρω γυναίκε. Αυτό που λέει και η Καριάννα. Θα φέρω, γεια μα, γεια. Χαίρετε, Δεσμενέ. Γεια σα! Να πάρει το βέβαιο. Να πάρει το μετά, Χρήστο. Εδώ, κοίτα που θα την έχει. Εδώ, κοίτα. Κοίτα που. Εδώ είναι εκπληκτικό. Έλα, Ραμίνα. Θα μπει στο πλάνο. Μετά. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, ξέρετε. Λοιπόν, πες μου κάτι. Κρίτηκα, λέει ποιο είναι το μόνο στη μέση με το τιγρέ. Θα το ξέρει τι νόμιζα. Λέω και εγώ που είδε τιγρέ. Τι είναι αυτό, εσύ. Εγώ αυτό είναι ο κοινό που προσέξει ότι φοράει τιγρέ. Είναι φέτο στην τάση. Είναι στην τάση από το ρε παιδιά. Ναι. Ρωμίνα, έλα να σε δούμε και εσένα, βρε, λέει ο Θέμης. Λοιπόν, παιδιά, για πάμε λίγο τώρα. Διασκέδαση που λέτε. Έλα, πέρασε μια και τι, μπαμπαμ. Ό,τι θέλα, δύο μέτρα γυναίκα. Έλα. Έλα, πώ πάντα τη γρέα εδώ πέρα. Εδώ, η Ρωμίνα. Έτσι. Ρωμίνα, να σου πω, Ρωμίνα, μην φύγαμε. Ωραία, περνάμε, έτσι. Λοιπόν. Περίμενε, Γιώργο, περίμενε. Λοιπόν, άκου τώρα τι λέει ο Ραμ. Ο Ραμ λέει: για τις καφετέριες Πανταζώνα στην παραλία έχουν κλείσει κάποιες, αλλά μην νομίζεις ότι και οι υπόλοιπες δουλεύουν με ένα ευρώ φραπέ και ξαπλώνουν τα πάρκα στα πάρκα του Λευκού Πύργου. Εδώ θα μας απαντήσει τη Σπινή. Τι έγινε. Ότι λέει, για τις καφετέριες λέει στην παραλία έχουν κλείσει. Πρόσεξε, καλά. Γιατί μπορεί να πει μέρες πίσω πάνω στη κάθεση. Μια εβδομάδα καθόλου. Α, το ήξερε δηλαδή, είδες, έτσι. Λοιπόν. Μην πεις όμως δεν έχουν κλείσει οι μαγαζιά, εκτός αν δεν προσέχεις. Μπορεί να έχει, αλλάζουν αγορές. Αλλάζουν ονομασίες στα μαγαζιά. Ονομασίες και αγορές, Λία. Όπως εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε παλιά είχαμε την Ομόνια, τώρα γίνεται ένας πανικός στο Μοναστηράκι, γίνεται κεραμικός, γίνεται Αγία Ειρήνης. Τον Γκάζι, ακόμη τον Γκάζι ισχύει τον Γκάζι. Τον Γκάζι έχει τα πάντα. Ναι, τον Γκάζι έχει τα πάντα τον Γκάζι. Από φαγητό μέχρι διασκέδαση. Ωραία. Και ωραία κλαπ και τα πάντα. Ναι, τα ξέρει λοιπόν, η Ολία, τα ξέρει. Πάμε, η Ωραμ τη Βινέ και ο Θέμης Κρητικάρος, Ρωμίνα μου θυμίζει τη Ρωμίνα Πάουερ. Η Ρωμίνα Πάουερ. Επειδή είναι μικρή η Ρωμίνα, δεν ξέρω. Η Ρωμίνα Πάουερ είσαι το πρώτο όνομα της Ιταλίας, το Αλμπάνο, η τραγουδίστρια μαζί με αυτό. Ένα τόπο. Η φίρμα, η μεγάλη. Ο Χρήστος το ξέρει. Ο Χρήστος ξέρει καλύτερα από μένα. Ένα τόπο όνομα. Γιατί ο Αλμπάνο δεν πιστεύω. Τι είδο τραγούδι σου άρεσε, ο Πανταζώνα. Εσύ όλα τα χρόνια ήσουν μέσα σε. Τι εννοεί την τραγούδια. Όχι. Τα Ιταλία, από τα ξένα, ποια γούσταρε πολύ. Δεν έχω πολύ από τα ξένα, θέλω να είμαι πιο πολύ Έλληνα. Καλά κάνει. Μ' αρέσει. Αλλά κανένα Ιταλικό, κανένα Γαλλικό. Ο Αλμπάνο που έκανε το. Είχε κάνει το δίσκο με τον Πλούταρχο τώρα πριν κανένα δύο χρόνια. Έκανε. Ναι, έκανε. Δεν το ξέρω. Με δουλεύει στο Πλούταρχο. Έλα, ρε. Ναι, με τον Πλούταρχο. Ο Αλμπάνο. Ναι. Δεν το ξέρω, το ξέρει. Δεν σου είπα τα ζώα. Είχαν κάνει. Να σου πω, ο δίσκο πήγε. Τι είχαν κάνει. Ο Αλμπάνο ήταν το όνομα τη Ιταλία για μια δεκαετία. Δεκαετία του 90. Τραγούδι με τον Πλούταρχο.
Τι λέτε, ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν που έκανε. Ναι, αυτός ήταν. Ναι, 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 ναι. Με το γυαλάκι τώρα. Ναι, με το γυαλάκι, ναι, με το γυαλάκι τώρα αυτός. Και μία να πάρει μία μαλλιά έτσι, ωραία. Και θα κάνει και μια συναυλία μαζί. Έλα ρε παιδιά, δεν το ξέρω αυτό ότι, κύριε Παντεζόνα, ανάτο, το ρωτάει και ο από την Κρήτη, τι μουσική ακούτε, ωραία, πες μου να σου. Και τα λες και ήταν, το έγραψε πριν που ρωτήσω. Εγώ ακούω την καινούργια, δηλαδή ακούω από τραγουδιστές, τώρα ακούω Οικονομόπουλο, Βέρτη, Μαζονάκη, Αργυρό. Παντελίδη, Αργυρό αυτή, τη νέα γένεια, δηλαδή ακολουθώ τη νέα γένεια, δεν ξέρω γιατί. Ίσως να είναι, ξέρεις κάτι, και η ψυχολογία σου. Δεν γύρω σκέφτε, δηλαδή προχθές την Τρίτη είχα πάει στο Βοσκόπουλο. Είναι Δευτέρα Τρίτη σε ένα μαγαζί, να λέμε τα μαγαζιά. Να τα λέμε. Φυσικά. Είναι στην Παράγοντα Δευτέρα Τρίτη ο Βοσκόπουλο. Είχα καλέσει και πήγα εκεί. Εντάξει, ακούω και Βοσκόπουλο. Να σου πω και στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει, μα λε και νέα τώρα τα εξή. Δευτέρα Τρίτη. Τα ξέρει, ναι. Ο τόπο. Γεμάτο το μαγαζί. Όπω ξέρουμε πάντα Βοσκόπουλο. Ναι, ναι, γεμάτο το μαγαζί. Έλα, ρε Χριστό. Πάει νωρί. Αρέσει γιατί με τον έχω για. Τον πάω σαν τόπο να ήταν κύριο, ήταν στάρ. Είναι στάρ, έχει δίκιο το ποδήτη στη λέξη. Δεν είναι όνομα. Τραγούδα θεάτρε είναι. Τραγούδι θέατρο. Ναι. Ήταν ένα τραγούδι θέατρο. Το Περοκέ. Κάπου εκεί μέσα λες. Δεν μου έζησε το θέμα τώρα του Βοσκόπου που είχε ήταν top και είχε τραγούδι πολλές ώρες. Πολλές ώρες. Ήταν ο μόνο που γέμιζε μαγάζι από όλες τις εποχές. Καλά, πάντοτε. Όλες τις δεκαετίες, να το πω έτσι. Πάντοτε. Ποτέ δεν ήταν. Ο Βοσκόπου εντάξει, έχει γεμίσει ο Ρεντερόξ. Έχει ξεκινήσει σε μαγαζιά που ήταν τότε να βάζει 4.000 κόσμο. Φοβερό. Λοιπόν, και το μωρό λέει στη μέση τι ακούει. Από όλα. Εγώ διαβάζω όπως συμμαζεύω. Δεν βάζω τίποτα δικό μου. Είδες, ό,τι διαβάζω. Βάλε και δικό σου. Λέγε, τι ακούς, Χαριάννα. Λοιπόν, για λέγε. Και εγώ, ελληνικά όπως ακούει ο Χρήστος, ξένα χάους. Αυτά βασικά. Δεν μου λες τώρα, Χαριάννα, γιατί εγώ σε αυτά είμαι λίγο. Όταν είμαι ξένα χάους. Που είναι σπιτικά. Τι θα πει το χάους στο σπίτι. Ή θα πει αυτό είναι το μικροσυνομικό. Τα μπαντούμπα. Τα μπαντούμπα είναι το μικροσυνομικό. Το λένε έτσι το χάους. Έτσι, λοιπόν, Ραμ, ο Βοσκόπουλος είναι άρχοντας. Τον άκουσα παλιά και την άκουσα που λένε. Ε, ναι, παιδιά, εντάξει, είναι αυτό που λέει και ο Χρήστος. Είναι πάντα και γεμίζει. Γεμίζει μόνος του. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, πώς περνάει, τι ωραίο η κουβεντούλα. Γιατί ο Παντεζόνας, λέω, θα έρθει. Πάλι θα μου την πει τώρα, πάλι μου την πει. Θα φύγω. Και μας έφερε και το νέο ότι απόψε έχει επίσημη πρεμιέρα στα βλέα κάτω. Να πούμε μια κουβέντα, είναι καλά παιδιά, όλοι φίλοι. Είναι από τον Γιώργο Σουμακρύς που είχε το θεία σου. Είναι ο πόνο του φίλου του Κράλιο στο θέατρο. Που το πονάω γιατί ήμουν θεία 4-3 χρόνια. Είσαι θεία 4-3 χρόνια και αφού έρθει, με θυμάσαι που έρθει. Και έχει έρθει και κάτω. Ναι, πολλές φορές έχει έρθει. Εδώ σου βγάζει τα προγράμματα μέσα και τέτοια. Mm. Και Κράλιο τη εκεί για αρφίδι κούλα να είναι καλά. Και η Σαμπρίνα που είναι. Είναι ο Μιλωνάς που ήταν 6 χρόνια. Ο Δημός ο Μιλωνάς καλά κάνει, μου κάνει θεό. Για παίρνω το σοξέ που έχει κάνει. Πήγα στη Λαϊκή. Ναι, ένα πολύ ωραίο σουξέ. Και με ένα τίτλο είχε γυρίσει ένα τραγούδι αυτό φοβερό σουξέ. Ναι. Αλλά προχθέ ήταν στο Ρωμαίο, προχθέ στον Πανταζή, στην Πρεμιέρα. Και πρόσεξε κάτι χριστό, αυτό δεν είναι καλό μόνο ηθοποιό, είναι καλό συγγραφέα. Μιλωνά είναι μεγάλη περίπτωση. Ήταν ανερχόμενο συγγραφέα που μετά κάπω ξαφανίστηκε λίγο γιατί τα κυκλώματα και τέτοια. Πολύ άξιο παιδί αυτό. Η Σαμπρίνα άλλωστε. Η Ντέσκου Βελογιάννη που βρέθηκε παρουσιάστρια γιατί είχε πρώην ηθοποιό παρουσιαστική και δεν ξέρω ποια άλλα παιδιά μου αδικούμε κανέναν. Ο Κώστα Βενετσάνο γιατί είναι φίλοι όλοι. Η Ζωή Αλεπογιάννη, ναι, η οποία είναι υπεύθυνη σε πάρα πολλά μαγαζιά, είναι ένα προχωρημένο παιδί. Πρέπει να τη στείλουμε μια μέρα στον Παταζόνα. Είναι και η κόρη του Βουτσάη. Η κόρη του Βουτσάη. Ναι. Του Λιοπούλου. Κοπέλα που πέρσι. Ο του Βουτσάη, συγγνώμη. Του Βουτσάη. Το Βουτσάη κόρη, τι παίζει. Είναι δημόσιες σχέσεις, δεν έχω καταλάβει. Πέρασε και το μαγαζί, δεν πέρασε. Ναι, ναι. Ναι, έχει αναλάβει κάτω η Σάντρα που λέμε. Η Σάντρα. Είναι τη Σέρικα Μπρόγκερη. Προσκόρηκα. Την κάναμε μια κουβέντα πρόσφατα. Λοιπόν, και Θέμης, κύριε Παντεζόνα, εκπέμπεται μια θαυμάσια άβρα και ευχάριστη συντροφιά. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο καλός επαγγελματίας, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος είστε. Και δίκιο έχει. Εγώ δεν βάζω ποτέ ένα, ούτε να γράφουν Παντεζόνα, ότι μου γράφουν εδώ και εναντίον να πούνε να τα διαβάσω. Όχι, το εναντίον μου τα διαβάζει. Εγώ κάνω. Εγώ κάνω. Το κόμμα στη συντάξη. Πάντα κάνω εκπομπέ τίποτα στημένο. Να φέρουμε το παιδί και έτσι είναι πραγματικά αυτό εκπέμπει. Ναι, ναι, ναι. Παντεζόνας είναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Για να δω καταστήματα να μην τα αδικό. Να πάω λίγο. Κάνουμε διάλειμμα. Να κάνουμε ένα διηματάκι να συνέρθετε λίγο. Γιατί νιώθω πως... Time out, time out. Ή ακόμη. Όχι τώρα είναι τώρα. Πέστε μου και θα πούμε γιατί έχω ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Έχω ακόμη λίγο. Ξεκινήσαμε. Μας άργησε λίγο ο Παντεζόνας. Και ξεκινήσαμε 10.
Και 5-7 λεπτά. Και 5-7. Ωραία, ωραία, να κλείσουμε τη μία ώρα και μετά πάμε διαλυματάκι λίγο σε καταστήματα και θα τα πούμε. Χαριάννα, δεν μιλάς πολύ, ενώ θέλω να μιλάς περισσότερο. Κάνουμε ερωτήσεις. Πεις, πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις, να σε απαντήσω. Προσπαθώ να δω τι και τι θα κάνω. Πες μου, σήμερα πιστεύεις ότι τα κορίτσια που έρχονται εκεί και ντύνονται, ντύνονται για να είναι ωραίες, ερωτικά προς τους άντρες, ντύνονται για την πάρτι τους, επειδή έτσι το νιώθει ο κάθε μία, ότι έτσι θέλω να είμαι ντυμένη. Πώς τα εισπράττεις τα παιδιά σήμερα, πώς, πού βρίσκεστε, και τα αγόρια πάλι. Για να καλό άντρα είναι πιο πίσω σε πρόκληση. Ναι. Γιατί εσείς έχετε τόσο προχωρημένο ρούχο και προκλητικό, γιατί τα έχει τώρα σε φανταζόμενο. Αν είσαι εντυμένο, μια γυναίκα είναι, προκλητή, είναι πολύ ωραία. Τι βρίσκεστε εκεί, τι γίνεται εσύ, τι εισπράττεις από τα κορίτσια. Τι εισπράττεις από τα κορίτσια. Ναι, δηλαδή. Πρώτα για τον εαυτό της και της, μετά για το τι θα βγάλει στον άλλον. Έτσι λες, ε. Έτσι, α. Δεν μου λες, Χαριάννα. Ξεπερνάει το όριο, ξεπερνάει το όριο τα κορίτσια στην πρόκληση. Χρήστο, θέλω και μετά τη γνώμη τη δική σου. Ξεπερνάνε το όριο γενικά. Δηλαδή, πώς τις βλέπεις, είναι ένα αντικορτεδάκι λογικό, είναι ένα αντικορτεδάκι ή λένε άντερε ή και πιο προχωρημένα. Μέχρι το όχι. Αυτό δεν είναι κακό ούτε να του μαγαζί μας, ούτε να του δουλειά μας. Λέω γενικά, μας δίνεις και πληροφορίες τι εισπράτετε εσείς και μετά ο Χρήστος. Εσείς αγόρισε τι εισπράτησε. Εισπράτησε ότι λες δεν το ξεπερνάνε, όχι, όχι συντηρητικά ή όχι προχωρημένα. Άλλο το ρογό το δικό σας αν είναι. Μισό-μισό. Μισό-μισό. Έτσι λες. Έχει και κοπέλες οι οποίες είναι συντηρητικές. Πιο συντηρητικές και άλλες οι οποίες ναι, τις αρέσει να. Να είναι. Και πάλι ξεκινάμε από το χαρακτήρα. Έτσι. Το χαρακτήρα. Ναι, άμα το έχει, άλλη θα το κάνει, το κρύψει. Εννοείς να σου πω. Εννοείς ότι άμα το έχει, άμα είσαι ένα ωραίο σαν σώμα, εννοείς. Ή σαν χαρακτήρα. Είναι ωραίο σαν σώμα. Πρόκληση. Γιατί είναι και μερικοί. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα κάτι εσείς που έχετε δει πολύ και ο Πανταζόν τόσα χρόνια. Μπορεί να δει και μια άσχημη να νομίζει πω είναι κούκλα και να τη βλέπει και λε, παιδί μου, βγάλει το τέτοιο. Έτσι, όμω να θέλει το κολτέκου να πρέπει. Για Χρήστο, εσύ πώ τα έχει πράξει αυτά. Εγώ τα εισπράττω, α πούμε, όπω είπα πάλι από το χαρακτήρα. Εντάξει, άμα έχει καλό σωματότυπο, μπορεί να ντυθεί προκλητικά. Μπορεί να ντυθεί προκλητικά ή άμα ντυθεί προκλητικά, α πούμε, όχι ότι ψάχνεται, α πούμε. Έχει, νομίζω ότι έχει αλλάξει η νεολαία πάρα πολύ η ηλία. Βλέπω, ξέρει τι ζητάει. Ναι. Θε να πει, θέλει να είναι προκλητική. Και δεν θα πει αυτό πως είναι. Ναι, πολύ ότι και είναι κάτι το. Και να είναι κάτι το μεμπτό, ας πούμε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Το. Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό, κόσμο, ναι, ναι, ναι. Καλύτερα θες να πεις να κάνει αυτό. Το υπερβολικό γιατί σεξ. Τη αρέσει αυτή. Τη αρέσει έτσι, ναι. Ναι, αλλά για να βγει έξω. Ναι, για να βγει έξω. Ναι. Οπότε θες να πεις. Να έχει θαυμαστές. Να προκαλέσει, να είναι θαυμαστές και να δίνει και ταυτόγραφα. Ναι, ναι. Έτσι. Να μοιραζεύει το αυτόγραφο. Εσύ πώς έδινες αυτόγραφα παλιά. Τα αυτόγραφα δεν τηλέφωνα. Τι είναι αυτό που τελικά να. Τι είναι. Γιατί η Χαριάννα λίγο πιο. Πώς λέω, πονηρεμένη λόγω γυναίκα, γιατί η γυναίκα είναι πάντα πιο παιδιά μεταξύ μας. Εμείς είμαστε πιο άγνοι. Οι άντρες τα βλέπουν λίγο πιο άγνοια πράγματα. Μια γυναίκα, δηλαδή βλέποντας μια γυναίκα τη φοράει, καταλαβαίνει και τι ρόλο παίζει. Ενώ εμείς. Για μένα δεν ισχύει όμως αυτό. Έτσι λες. Για μένα προσωπικά δεν ξέρω γιατί. Να, μπορεί αυτό, μπορεί αυτό, αυτό, ναι, ναι, αυτό πάντα η γυναίκα. Εντάξει, ναι. Ναι. Αλλά αυτό που λέει γιατί οι άντρες ή οι γυναίκες είναι πονηρημένες, ναι. Γι' αυτό έχει βγει, ας πούμε, και το ρητό πυργινή και θάλασσα. Ναι. Δεν έχει βγει κάτι για τους άντρες. Από τα τρία τι που φοβάσαι τόσο το άντρες. Από τα τρία. Τι βρίσκει την πυρός μου σειρά. Πες μου σειρά, πω και εγώ τη δική μου. Λέγε μου σειρά. Λοιπόν, λέγε μου σειρά. Τι φοβάσαι. Κολύμπι, καλό ξέρω ότι φοβάμαι τη θάλασσα, έτσι. Καλό είμαι στο κολύμπι. Λέγε. Έχω πέσει και σε ωκεάνο και σε αποθυμπή. Να σου πω, τι από, τους, τι από τα τρία φοβάσαι πρώτα. Πυργινή και θάλασσα. Όχι τη φωτιά πρώτα, όντως, ναι, σοβαρά. Και εσύ. Όχι, τη φωτιά, ναι. Όχι, εγώ με ψέματα. Εσύ πήρε. Ψέματα. Εσύ το δεύτερο. Εγώ βάζω πρώτο τη θεωρώ ευτυχία μας έχει δώσει, αλλά και το πιο επικίνδυνο στη ζωή μας η γυναίκα. Βάζω πρώτα τη γυναίκα. Μπορεί να υπήρχε στο παρελθόν και είχε βγει αυτό. Εντάξει, το είπα εγώ. Ναι, 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 ναι. Αλλά μπορεί να έχει υπήρχε στο παρελθόν. Μετά βάζω την άκρη. Είναι 100 χρόνια. Έχουν γελάσει τη θάλασσα. Τώρα έχει αλλάξει. Χριστό. Δεν παίζει τη θάλασσα όπως τη φοβάμαι. Θάλασσα το πούς. Και τελευταίο τη φωτιά. Αλλά τη θάλασσα πάλι. Δεν σε νοιάζει. Εσύ, χαριά, εγώ στη θάλασσα δεν έχω χρόνο και τώρα χειμώνα καλοκαίρι να είμαι στη θάλασσα. Όχι, μ' αρέσει, μ αρέσει να πάω να κάνει μπάνια. Αλλά αν πει ένα ταξίδι να μην αγγίζει και πα στο Αττικό θα πω. Ωραία. Μέσα μου να μου σκλειδί. Κλειδί να μου έχει μέσα, ο Θεός να με συγχωρέσει, φοβάμαι τη θάλασσα. Και ξέρεις, το να μην, και μην το λέμε, λες και είμαστε, κάνουμε τους μάγκες ή τους άλλους, τη θάλασσα τη φοβάμαι, παιδιά. Χαριάννα, εσύ τι φοβάσαι κάτι στη ζωή.
Δηλαδή, αν σου πούνε να πας με άλλο πράγμα. Είναι κομμάτι η Μαριάννα. Φαίνεται σκληρό. Όπω και αυτή, ξέρει τι σκληρή που είναι αυτή. Αυτή ξέρει. Φοβάμαι. Το σκοτάδι. Το σκοτάδι. Το σκοτάδι. Το σεισμό. Όχι, το σεισμό, το σκοτάδι. Αγίου το σεισμό έρχεται ξαφνικά. Να σου πω. Το σκοτάδι, ε. Να σου πω με την έννοια τώρα το σκοτάδι, εάν βρεθεί κάπου δηλαδή μπορεί να τρομάξει, αν σβήσουν τα φώτα για λίγο. Αυτή την πλευρά ή γενικά. Αν είμαι έξω με κόσμο, mm-hmm. όχι, δεν θα πάθω τίποτα. Πρόβλημα, αν είμαι μόνη μου στο σπίτι βράδυ και γίνει τίποτα. Έτσι, ε. Και ξέρει το σκοτάδι. Εντάξει, μπράβο που λες αυτό που φοβάσαι. Να μην το φοβάσαι τόσο πολύ, ξέρετε. Είναι ανυπαρξία του φωτός. Όταν δεν έχει φως είναι σκοτάδι, ποτέ είναι το ίδιο ύφος. Αν τώρα γίνει σκοτάδι εδώ μέσα, δεν θα έχω φως απλώς. Και γι' αυτό έχει επισέλθει το σκοτάδι. Δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό. Ενώ κάπου αλλού μπορεί να φοβάσει κάπου. Γυναίκα μου. Πανταζόνα. Θέλω να μα το φέρω από εδώ δεξιά-αριστερά το γυναίκα. Κατάλαβε, πήρε γυναίκα. Δεν μου λέει το γυναίκα. Από άντρε τι φοβάσαι, τι πιστεύει το ψέμα τώρα, τι δεν σ' αρέσει έναν άντρα. Δεν αρέσει έναν άντρα. Έτσι, το πρώτο που θα βάζει ότι δεν γουστάει. Το τουπέ. Μπράβο σου. Να μην είναι αληθινό. Μπράβο σου. Πολύ ωραία παρατηρήση. Πολύ ωραία. Το ψεύτικο δηλαδή. Το ημιτασιό. Το τουπέ. Ναι. Πολύ ωραία. Και εγώ από εδώ δίθεν μπράβο σου σε αυτό. Και πιστεύω πω είναι και ο Πανταζόνα εκεί, ξέρετε. Γιατί είναι και ο νομίζω αυτό που είναι και ήταν πάντα απλό παιδί. Δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορούσα να είμαστε ψεύτικο. Εγώ δεν μπορούσα. Σοβαρά είναι. Δεν κάνω. Όχι. Ούτε δεν το ξέρω γιατί δεν μπορούσα να πω ψεύτικο. Όχι και δεν κάνει και κοιτά να το παίζει κάτι. Εννοεί αυτό που είσαι στο χώρο σε παιδί. Θέλω να είμαι ταπεινό. Ναι. Ναι. Παρόλο που έχει έπαρση εσωτερική, ποιο είσαι. Άκου Πανταζόνα. Όπω κι εγώ. Εγώ το παίζω σεμνό, γιατί είμαι σαν χαρακτήρα σεμνό. Αλλά κατά βάση όμω ξέρω στον χώρο μου, ξέρω να μετράω. Όπω και εσύ ξέρει τι έχει κάνει. Δεν μπορεί να πετάξει τον παρελθόν σου έξω. Πώ και πόσοι άλλοι έχουν ξεκινήσει μαζί με σένα, χιλιάδε έχουν εξαφανιστεί. Σωστό. Με συγχωρεί να με. Πώ έτσι το κρατά το όνομα αυτό. Και ο καθένα στη δουλειά του. Ο δεν το Πανταζόνα για μένα τραβάμε. Ο καθένα τα παιδιά. Λοιπόν πάμε. Θέλει. Θέμης. Πανταζόνα, έλα από Ηράκλειο μεριά. Α, τι κάνεις Δημητρούλα. Περίμενε σώτο. Θέμης. Λιάκο. Κάτι άσχετο. Στην εκπομπή της Μαριλένας δεν μπορώ να στείλω μήνυμα. Δες το σε παρακαλώ. Εντάξει, κάτι συνέβαινε. Δεν τρέχει τίποτα, Θέμη. Θα στέλνω την και εκεί. Τι κάνεις Δημητρούλα. Μια χαρά είμαστε. Ποκρίτη. Πανταζόνα, έλα και από Ηράκλειο μεριά. Πανταζόνα είναι σπόνσορ, είπε. Αύριο είναι συγκεκριμένα. Ναι, αλλά δεν είμαι στο Ηράκλειο. Δεν κατάλαβε. Τώρα είμαι στα Χανιά. Αύριο θα μα πω, θα γίνει κάποια εκδήλωση. Ωραίο και το Ηράκλειο. Πολύ ωραίο και το Ηράκλειο. Λοιπόν, στα Χανιά γίνεται αύριο το βράδυ κάτι, φίλε. Όχι, αύριο, το Σάββατο. Α, Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, Θέμης, Κατερίνα, αν δεν ήσουν. Α. Μαριάννα. Χαριάννα με λέει. Χαριάννα. 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 Γιατί εγώ μια μέρα την είπα χωρί τριχή και μετά κατάλαβα. Χαριάννα. Χαριάννα, αν δεν ήσουν αυτό που είσαι. Ωραία ερώτηση. Ναι, τι θα ήθελες να είσαι. Δεν είναι άσχημο. Να, ναι. Ξέρεις, το διαβάζω τόση ώρα και δεν μου έχει έρθει κάτι στο μυαλό. Νομίζω πως είμαι πολύ ικανοποιημένη. Σε αυτό που είσαι. Αυτό που είσαι. Ναι, σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Θέμης, αν δεν είσαι αυτό που είσαι, τι θα ήθελες να είσαι. Ναι, θες να πεις ότι θα είσαι ευχαριστημένη με αυτό που είσαι. Ναι, νομίζω ότι είμαι καλά. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει η Χαριάννα δεν αλλάζει με κάτι, ας πούμε, που να πεις πως είναι να μην νιώθει καλά. Τώρα το τι άλλο θα μπορούσε, πρέπει πραγματικά να σκεφτείς πολύ και να ξέρεις πως είναι τα δεδομένα καλά, πως έχεις τα πιστεύεις τα άστρα και τέτοια πιστεύεις. Πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί, πρέπει να ξυπνάμε, εγώ δεν τα πιστεύω τα άστρα, πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί και να είμαστε θετικοί. Δεν είμαστε θετικοί, αν είμαστε αρνητικοί, θα μας πάει καλά η μέρα. Ναι. Αλλά αυτό ισχύει. Αυτό είναι ούτε, η καλή σκέψη. Η καλή σκέψη αυτό που λέει. Η καλή σκέψη, ναι. Δεν μου είσαι, Χριστό, εσύ πιστεύεις ποτέ σε στήλε αστερισμό στην αρχόντα και είσαι στο Μαρίκα που έξι κάτι. Όχι, δεν ξέρω, ο τύπος μου. Έχω πολλούς φίλους και τα υπόλοιπα, οι οποίοι, ας πούμε, επειδή ξέρω ότι έχεις και ένα φίλο, να σου παρακολουθάνε και τα βλέπουν και τα κάνουν. Ναι, ήξερα πως και ένα φίλο, εντάξει, ο οποίος ήταν πολύ περίεργο. Πίστευες αυτά τα πράγματα σε όταν σου λέει. Εγώ προσωπικά όχι, δεν τα πιστεύω. Δεν πιστεύω, ε? Δεν ξέρω, δεν τα πιστεύω. Είναι άλλοι που τα πιστεύουν. Ναι, ναι. Να θες να πεις το να σου συμβεί κάτι, να πεις το ζώδιο θα συμβεί αυτό και θα είναι αυτό τίποτα. Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχουμε κουβεντιάσει ποτέ και νομίζω ότι σε λίγο. Νομίζω πως. Ναι, βγαίνουν κάτι φορές. Ναι. Εμένα μου έτυχε προχθές. Και εμάς. Και εμάς προχθές. Και ύστερα από 5-10 λεπτά μου βγήκε. Ναι, είμαστε την άλλη μέρα. Πρόσεχε το αυτοκίνητό σου. Έχουμε μία γυναίκα τώρα εδώ, πρόσεχε να πούμε. Η μία μέντιουμ, την κυρία Νάγια, η οποία παιδιά είναι εδώ και μου λέει πρόσεχε το αυτοκίνητό σου. Πρόσεχε το αυτοκίνητό σου δύο φορές πήγα. Ο Θεός να με συγχωρήσει, πήγα να γελάσω έτσι. Και άκουγα τώρα πώς μιλάμε με την Πανταζόνα.
Και την άλλη μέρα πάνω από το αυτοκίνητο Παταζώνα. Πάμε ένα χιλιόμετρο και πάνω ακόμα. Τι πάμε, ναι. Προλάβαμε και βάλαμε το παιδάκι έξω και Δήμητρα. Πες μου. Σοβαρά. Ένα αφού βλέπει η γυναίκα το, εγώ τη κάνω ένα κλουμπ. Με το τι με νοιάζει. Μου λέει το βράδυ. Πρώτον να πούμε δύο βάσει για να το φέρουμε κουβέντα Χαριάννα που είπε και εσύ που σέβομαι αυτό που είπε. Λέει πρόσεχε την υγεία σου. Ελάξει, τάξει αυτό. Και προσέχει, μου λέει γενικά και προσέχει και το αυτοκίνητο. Το πει μια φορά να προσέχει το αυτοκίνητο. Το πει δεύτερη φορά, λέω όταν θα οδηγάω τώρα θα προσέχω λίγο. Φεύγει, πάει αυτό από εκεί πάνω από τη βιβλιοθήκη και χτυπάω εδώ πέρα, φεύγει αίμα. Το ίδιο βράδυ μου σέφει. Την άλλη μέρα το πριν μπαίνουμε στα αυτοκίνητα, πάμε στην πλατεία, μυρίζει και λέει μα μηχανάκι τα πέρασε και έχει άκαυτη βενζίνη. Και ξαφνικά γυρνάμε πίσω, παιδιά μου, προλαβαίνουμε, γίνεται ένα πούλισμα στο αυτοκίνητο. Ένα κολοκαλώδιο Πανταζώνα μου το έχει Μητρόπουλο τώρα ο φίλο Μεσοτάκη με τη Χιουντάι και θέλει 10 μέρε να έρθει το εξωτερικό. Ένα κοκάλινο καλωδιάκι για βενζίνη, το έχει πάρει το συμβάν. Το δεν κόβεται αυτό που μόνο. Δηλαδή, όπω τα λέω τώρα, επειδή είπε η Χαριάννα και πρώτα σεβαστώ ότι μπορεί να πει σε 5 λεπτά. Την άλλη μέρα το πρωί μα βγήκε εμά αυτό και λέω τώρα. Μην πω τίποτα που είναι νύχτα. Πώς, τι μου είπε πρόσχετα αυτοκίνητο. Αύριο το βράδυ να έχουμε εδώ, παιδιά, έχουμε ωραία πράγματα. Αν βλέπει να για μα πει ή θα πει και από. Λοιπόν, εσύ σου συνέβη κάτι που το είδε σε λίγο. Ναι, έγινε κάτι. Ναι, ναι και ύστερα από 10 λεπτά μου βγήκε. Λέ, δεν τουλάχιστον ήταν σε κάτι καλό ή κακό. Εντάξει, καλό. Καλό, εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο. Δεν μου σπέδε ζώνη. Εσύ σε όνειρα τίποτα πιστεύει τίποτα. Σε όνειρα, πρόσεξε, βλέπει καθόλου όνειρα. Δεν μου έχει τι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην είσαι, δεν ξέρω. Ναι. Προλαβαίνει να τι όνειρα. Ναι, προλαβαίνω. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω πως εσύ την ώρα που κοιμάσαι, δουλεύει το μυαλό σου. Πού να πάει να κάνει δουλειά, πού να διέρευε, και εγώ μπορώ πώ βλέπω ρε Παταζούνα. Λοιπόν, και δεν έχουμε τίποτα άλλο, παιδιά. Εδώ τώρα σε αυτό έχουμε πολύ κόσμο μέσα. Να είστε καλά. Γράφετε μόνο πολύ λιγότεροι, ενώ περιμένουμε να γράφετε περισσότεροι. Δεν μα νοιάζουν όμω. Ακούστε τι κάνουμε τώρα. Πάμε λίγο ξεκινώντα τον Παταζούνα. Που την έχουμε εδώ. Βλέπουμε κατάστημα. Βλέπουμε λίγα δευτερόλεπτα τα καταστήματα πρέπει να τα τιμάμε. Και που είναι μαζί μας και που αν τα χρησιμοποιήσετε, πείτε στον Πανταζώνα μέσα. Το έχω και χθες το έλεγα. Γεια σου, Χριστό, γεια σου, Πανταζώνα. Βλέπω το λέω. Κερδισμένοι δεν βγείτε. Γι' αυτό έχω τα καταστήματα αυτά. Πέρα από την ειδική τιμή θα σα κάνει ο Πανταζώνα και το λέω, σα έχω πει παραδείγματα και απαντήσει. Και τι θα γίνει να μα πει Λία Κακλαμάνη. Ναι, λε ένα δεν είναι τυχαίο που τα έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, ωραία. Πάμε και μετά συνεχίζουμε. Πιο καυτά ο Πανταζώνα που δεν ξέρω, δεν θα απαντήσει λίγο αυτό. Θα ρωτήσω. Θα ρωτήσει δύσκολα να φύγω τότε. Πανταζώνας. Το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζώνας. Για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζώνας. Γιατί Πανταζώνας είναι η νεολαία. Πανταζώνας. Το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζώνας. Για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζώνας. Γιατί Πανταζώνας είναι νεολαία. Το πρωί κόρτε, το βράδυ δικαστήριο. Όλη μέρα για τον καφέ σας κόρτε καφέ στο Μπουρνάζι. Και το βράδυ για τη σούπερ διασκέδασή σας. Γιατί εδώ, πέρα από τους αγαπημένους σας τραγουδιστές που τραγουδάνε, η κάθε βραδιά στο δικαστήριο κλαμπ είναι αθώωση και επιβράβευση για την προχωρημένη διασκέδασή σας. Κόρτε καφέ την ημέρα και δικαστήριο κλαμπ τη νύχτα. Γιατί εδώ δεν δικάζουμε, διασκεδάζουμε. Αν την πίτσα Κάλιαρη στο Εγάλαιο την αγαπήσατε, τώρα την Κάλιαρη 2 στο Χαϊδάρι θα την λατρέψετε. Εδώ πέρα από πίτσες μακαρονάδες και σουβλάκια και κρέπες και λουκουμάδες και το σπουδαιότερο, οι τιμές τους θα σας κατακτήσουν. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Κάλιαρη 1, Κάλιαρη 2. Τα έχουν όλα και φθηνά. Αν την πίτσα... Αίθουσας εκδηλώσεων έπαυλη. Για γαμήλιες δεξιώσεις, αραβώνες, βαφτίσεις, γενέθλια, επαγγελματικά συνέδρια, παρουσιάσεις εταιριών, χοροϊσπερίδες. Οι άρτια εξοπλισμένες αίθουσές μας έπαυλη, έπαυλη garden και έπαυλη παλάς. Η εκλεκτή κουζίνα μας, η τέλεια εξυπηρέτησή μας και οι χαμηλές μας τιμές είναι οι εγγυήσεις μας για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Έπαυλη halls και όλα συνεντέλεια. Αίθουσας εκδηλώσεων έπαυλη. Για γαμήλιες δεξιώσεις, αραβώνες, βαφτίσεις, γενέθλια.
αν θέλετε, γυροκόμους για την περίθαλψη των ηλικιωμένων ανθρώπων σας. Νοσοκόμες για εξειδικευμένη φροντίδα. Babysitter με συστάσεις προϋπηρεσίας. Προσωπικό ξενοδοχείων και εστιατορίων. Άτομα για αγροτικές και κτηνοτροφικές δουλειές. Τότε Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Λουκία Τσιώτα. 24 ώρες και 7 μέρες την εβδομάδα για εσάς. Λουκία Τσιώτα, ιδανικά και οικονομικά. Αν θέλετε, γύρω καζόνας. Το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζόνας. Για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζόνας. Γιατί πανταζόνας είναι η νεολαία. Πανταζόνας. Το όνομα στη μόδα. Στο κατάστημα Βούτος μπορείτε να βρείτε νηφικά Ναντίνα Elegance, λαμπάδες, στέφανα, μπουμπουνιέρες, προσκλητήρια. Στους Αγίους Αναργύρους και στα Πατήσια. Γιατί όταν η ποιότητα συνδυάζεται με λογικές τιμές, είναι Βούτος. Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body Move. Body Move. Το δικό σου ιδιαίτερο ρούχο. Body Move. Από το 1960 η ψαροταβέρνα Μπότσαρης συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση. Ανακαινισμένο με δυνατά πιάτα, με ψάρια από το δικό του καίκι, με ποικιλίες για τους μερακλείδες του ούζου, αλλά και από μπριζόλες και σουβλάκια μέχρι λουκουμάδες με μέλι για κέρασμα. Μπότσαρης στο Μικρολίμανο. Θέα, απόλαυση, καλό φαγητό και βέβαια χαμηλές τιμές. Οι δύσκολοι καιροί θέλουν παντού βοήθεια. Στα συναισθηματικά σας, στα οικονομικά σας, στα ερωτικά σας, σε κλείσιμο ζωής. Πολύχρονη εμπειρία, αλάνθαστη και εγγυημένη πρόβλεψη στη χαρτομαντία και καφεμαντία. Αν μέχρι τώρα συναντούσατε το ψέμα, εδώ στην κυρία Νάγια θα συναντήσετε μόνο την αλήθεια. Πάρτε μια γνώμη και κάντε ξάνοιγμα στην τύχη σας. Τηλεφωνήστε σήμερα και κλείστε ραντεβού στο 6987-102-280. Οι δύσκολοι καιροί θέλουν παντού βοήθεια. Στα συναισθηματικά σας, στα οικονομικά σας, στα ερωτικά σας, σε κλείσιμο ζωής. Πολύχρονη εμπειρία, αλάνθαστη και εγγυημένη πρόβλεψη στη χαρτομαντία και καφεμαντία. Αν μέχρι τώρα συναντούσατε το ψέμα, εδώ στην κυρία Νάγια θα συναντήσετε μόνο την αλήθεια. Πάρτε μια γνώμη και κάντε ξάνοιγμα στην τύχη σας. Τηλεφωνήστε σήμερα και κλείστε ραντεβού στο 6987-102-280. Η δύσκολη Ουράνιο 2. Εδώ μαθαίνετε όλα τα κλασικά και μοντέρνα όργανα. Μοντέρνο και κλασικό τραγούδι. Χοροδία και τμήματα παιδικού τραγουδιού. Προετοιμασία για το Μουσικό Πανεπιστήμιο. Θεατρικό εργαστήρι, μουσικοκινητική και σύστημα ORF σε παιδιά 3 έως 6 ετών. Από το 1991 το Ουράνιο 2 και η Ιωάννα Χριστογεωργάκη δίνουν πετυχημένο παρόν ακόμα και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Για δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, μπουφέδες, Alpina Catering. Σε δικούς μας ειδικούς σας χώρους, Alpina Catering. Και ξανά μαζί, στον τομέα του Delivery Pizza, Alpina, Pizza Alpina, για Κορυδαλό, Νίκια, Κερατσίνη, Αγία Βαρβάρα. 49-57.000, Alpina, εξυπηρέτηση και οικονομία. Για δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, μπουφέδες, Alpina Catering. Σε δικούς μας ειδικούς σας χώρους. Τώρα με την κρίση βρήκαμε τη λύση. Θωρακισμένη πόρτα με 590 ευρώ μόνο. Καλέστε 210-2020-2020. Υπερπροσφορά Γράψας Doors. Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας. Τελευταίου τύπου με μικρό κλειδί που δεν αντιγράφεται. Και κλειδαριά με προστατευτικό ατσάλι που μπλοκάρει την παραβίαση. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και τεχνική υπεροχή. Γράψας Doors. Τέρμα πια οι διαρρήξεις. Τέρμα πια οι ανεπιθύμητες εισβολές στο χώρο σας. Και μην ξεχνάτε, ο γυροπιτούλης άνοιξε στο μπουρνάζι. Σουβλακού 50 λεπτά. Κάθε είδο σε τιμέ. Η ΜΑΤ κίνηση
στο αυτοκίνητο. Μητρόπουλος Hyundai. Άνοιξε ένα κόσμημα στην αγορά των Αγίων Αναργύρων. Είναι το νέο κατάστημα οπτικά στεργίου, ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργίου. Οπτικά στεργίου για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας 14. Άνοιξε ένα κόσμημα στην αγορά των Αγίων Αναργύρων. Είναι το νέο κατάστημα οπτικά στεργίου, ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργίου. Οπτικά στεργίου για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας 14. Άνοιξε ένα κόσμημα. Α, να είμαστε πάλι. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Ό,τι μπορούμε. Σήμερα τώρα... Τα λέμε εδώ με τον κύριο Κακλαμάνη, τα είπαμε μάλλον. Εγώ θα είμαι πιο σκληρή, παιδιά. Ξέρετε ότι στο είδος αυτό είμαι πρώτη. Θα τους, πιο... θα τους πω είστε σε πιο πιπερά. Είστε κακιά. Ωραίο πλάνο. Ναι, έχω τη φήμη της κακιάς. Α, έχετε φήμη της κακιάς. Τη φήμη την έχω. Κακιά δεν είμαι, αλλά τη φήμη έχω. Με τόσο τώρα γλυκό πρόσωπο, αυτό... με τόσο ωραίο μαλλί, μας λες τέτοια πράγματα. Πες τα, βρε. Θα φύγουμε, θα φύγουμε. Δεν φεύγει. Θα περάσεις πρώτα από την ιερά εξέταση του Σκοϊνάκη. Δεν θα περάσω όπως περνάνε οι αστυνομικοί. Δεν θα περάσω. Όχι, θα σε γλιτώσω. Θα σε γλιτώσω ο Κατσαμάνης. Παρεπιπτόντως, παιδιά, ζακέτα, γουνινή, πανταζόνας. Εχθές φοράγα άλλο πανταζόνα. Προχθές φοράγα άλλα πανταζόνα. Να πάτε. Προσφορά, κάνε μια προσφορά. Μοντέλο, μοντέλο η Δημήτρα. Βέβαια, βέβαια. Τώρα θα έρθω να βγάλω και εγώ φωτογραφίες. Τι... Για πες μου, καταρχήν να ρωτήσω κάποια πράγματα στο θέμα των ρούχων σας. Έχετε πολύ προχωρημένο ρούχο. Και αντρικό και γυναικείο. Από σπορ μας μέχρι πάει, βραδινό. Μας πάει η τάση της μόδας, εκεί είμαστε. Είμαστε και προχωρημένοι, δηλαδή έχουμε, να σου το πω και πιο λαϊκά, παντός καιρού, δηλαδή, τι να σου πω. Εγώ πάντως έχω δει απ' όλα. Απ' όλα, όπως το είπες. Τι λέτε, σας συμβουλεύονται οι πελάτες που έρχονται και οι πελάτησες. Σας συμβουλεύονται. Ναι. Ποιος δίνει περισσότερο, πώς το λένε, το είπαμε ποιος αυτό και με τον Ηλία, ότι έχουν και το γνώθεις αυτόν. Έχει αλλάξει η νεολαία, γιατί ψάχνεται με την τεχνολογία, με τα Facebook. Καλά, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Πες ότι έρχομαι εγώ στο μαγαζί. Έτσι. Που είναι. Καλυθέα. Είναι Καλυθέα. Λοιπόν. Και θέλω να ψωνίσω κάποια πράγματα. Έχουμε μία τηλεπάθεια. Ποιος θα με βοηθήσει περισσότερο, εσύ ή η Χαριάννα? 50-50. Δηλαδή, πού να απευθυνθώ πιο πολύ? 50-50, όπου πάει το κύμα, κάπως. Είμαι ό,τι ψυχολογία έχει. Ναι, όποιος δώσει το καλύτερο σχέδιο. Πιο πολύ ψωνίζουν βραδινό. Εγώ θα σου προτείνω να κολλάνε σε ένα δερμάτινο πολύ στενό. Ναι. Στενό κολλάνε δερμάτινο. Αγαπημένα του Ηλία είναι αυτά. Αλλά δεν ταιριάζεται. Και μία μπλούζα με δίχτυ. Α, δίχτυ, ναι, μπλούζα. Αυτό θα το βάλω στην επόμενη εκπομπή. Χαριάννα, εσύ τι θα δίνεις? Ό,τι θα έδινα. Ένα ωραίο τζινάκι στενό. Με μία μπλούζα ριχτή. Και μία ζακέτα. Θα έχει ντεκολτέ, εννοείται. Τι θα πει. Συνολικά είναι ντεκολτέ. Φανταζόμουν να κάνω δεν κάνω. Συνολικά. Εκεί είναι πλάνα. Βγαίνει, λέω, προκλητική. Και το δεύτερο θα είναι το τη το δικό σου, τη γρέθα τη Αδένα. Και που κάμψε. Ωραία, σε έπιασε χαριά να τη γρέθα. Τσινάκι με καμπάνα λίγο. Και να αυτό, παιδιά, από εβδομάδα να με περιμένετε. Θα έρθω, θα σας επισκεφτώ. Να έχουμε και εντάστη μοσχάτων ή σαμπάνια, θέλετε να μην, τι να σας περιμένουμε. Δεν πίνω. Δεν πίνεις. Χυμό πίνω. Με χυμό θα σας περιμένω. Ωραία. Για να σας πάω τώρα σε κάτι πιο προσωπικά, έτσι, πιο δύσκολα. Ζηλεύεις πανταζόνα? Το ζώδιο μου Σκορπιός, εσείς που πιστεύετε τα ζώδια. Ναι. Πώς το βλέπεις να ζηλεύει? Θεωρείται από τα ζηλιάρικα ζώδια. Όχι, δεν ζηλεύω. Σου λέω την αλήθεια. Είσαι η εξαίρεση. Δεν το πιστεύω. Ναι. Μπορεί να με εξαίρεσαι. Δεν ζηλεύω. Σε ζηλεύουν? Και αυτό δεν θέλω να το βλέπω, ούτε να το αισθάνομαι, ούτε να το νιώθω. Σου έχει τύχει? Μπορεί να το έχει τύχει και να πει κάποιος και μια κακία. Δεν με νοιάζει.
Άσου να λένε για μας. Είχα γράψει πάνω στη βιτρίνα πάνω. Βοηθάω σε κάτι. Ναι. Ωραίο, Πανταζόνα και καλοπέρδες άνθρωπος. Αλλά εσύ εννοείς ερωτικά αν σε ζηλεύω. Βέβαια. Εκείνος μου το πήγε επαγγελματικά, κατάλαβες, για να ξεπεί. Έχεις συνεχθεί το συζητάμε. Αλλά δεν ξέρω, δεν θα τον άφηνα έτσι. Τι να κάνω, δεν πήγα να σπουδάσω ψυχολόγος. Ναι. Με ρούχα ασχολούμαι. Αν ήμουν ψυχολόγος, θα βλέπα. Παρακαλώ, εσύ τη πίνεις. Γυναίκα σε έχει ζηλέψει. Γυναίκα. Ναι. Στο παρελθόν, στο παρόν, πότε. Όποτε θες, πες. Αναλόγως με τα φεγγάρια. Για να σε ζηλεύει, κάτι δικαίωμα θα έχεις δώσει. Δεν είναι απολύτως αυτό. Το δικαίωμα εγώ εσύ δεν το κάνω. Εσύ τώρα τι κάνεις, το δικηγόρο του διαβόλου εδώ πέρα. Εγώ το δικαίωμα δεν το κάνω επίτηδες για να ζηλέψει. Δεν το κάνω. Ναι. Μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή. Ναι. Και κάτι όταν θα μου βγει, δεν μπορώ να το κρατήσω, μου βγαίνει. Να κρατηθώ και να πω, α, μην το κάνω αυτό, ή να μην φιλήσω μια τραγουδίστρια γιατί μπορεί να ζηλέψει η συνοδός μου. Από τη στιγμή που σου έχει ξεκαθαρίσει ότι ενοχλεί, σου έχει δείξει με τον τρόπο της ότι ενοχλείται. Όχι, προσπαθώ να είμαι με φίλες μου, να το πω έτσι, συνεργάτισες φίλες, ναι, οι οποίες να μην ζηλεύουν καθόλου. Βλέπεις, μ' αρέσει αυτό το ζωνά. Όχι, σοβαρά το λέω. Είδα σκεφτεί να γίνω ξανά άλλη ψυχολογία. Ότι εμείς και σαν δουλειά που κάνεις, φαντάζομαι να μην αγκαλιάς. Γεια σου. Οι γυναίκες το βλέπουν αλλιώς, αυτό που αγκαλιάει, που αγαπεί, τι κάνεις. Λες, η νέα γενιά, η οποία δεν το έχει νομίζω εγώ αυτό. Δεν νομίζω. Έτσι λες. Έτσι νομίζω. Και δεν σε χαλά το πλάνο. Κάτι κάτω από 15 χρονών. Ναι, όχι εγώ, δεν σε νοιάζω. Όχι, μίλησε μας και εμείς, μίλησε μας. Πες μου εσύ, Χαριάννα. Για ποιο άμα ζηλεύω. Για τη ζήλια, ναι. Ζηλεύεις. Όχι. Θεωρώ ότι άμα ζηλεύω, μένω πίσω. Δεν μ' άρεσε να ζηλεύω. Δεν σου έχει τύχει ποτέ. Μου έχει τύχει. Αλλά δεν θέλω να το έχω. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να ζηλεύω. Σε ζηλεύουν. Αυτό δεν το ξέρω. Θέλω να πιστεύω πως... Όχι. Δεν το έχουν δείξει. Εξαρτάται τι ζήλια είναι. Άμα με ζηλεύεις για κάτι το οποίο είναι καλό, όχι, okay, αυτό το δέχομαι. Γιατί σωστή και αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ. Αν με ζηλεύεις για να θέλεις να πάθω κάτι, το οποίο δεν θα είναι καλό, εκεί όχι. Συνήθως όμως η ζήλια δεν δείχνει και ένα μερίδιο αγάπης. Όχι. Εντάξει. Έτσι το λέγανε, Ελία. Το υπερβολικό, ρε Χρήστο, εσύ έχεις κάνει, καταστρέφει. Η υπερβολική ζήλια, η άρρωστη. Η αρρωστημένη ζήλια, αρρωστημένη. Δεν είναι μυστικά. Πάντα μιλάς για πάνω σε ένα ζευγάρι. Ναι, σε μια σχέση ζευγάρι, γενικά. Σε μια σχέση γενικά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι άμα έχει βρει σχέση και βρίσκεται μαζί, ξέρω, η κοπέλα με τον νεαρό, ο νεαρός με την κοπέλα, δεν νομίζω να... Τι να πω, δεν ξέρω. Α, βασικά εξαρτάται και τα φεγγάρια, είναι όπως το είπες. Εξαρτάται τα φεγγάρια. Αυτά τα φεγγάρια έχουν φάει πολύ κόσμο. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Μπράβο. Ξεπερνιόνται όμως. Ναι. Για να πάμε κάπου πιο βαθιά. Τι έχετε να πείτε για την απιστία, ρε παιδιά? Θα ξεκινήσω από σένα. Μπορεί να ξεκινάς από τη χαρά να κάνω. Προσωπείς και εμένα. Ναι. Όλους. Απιστούν οι άντρες. Δεν απαντώ σε αυτό. Δεν απαντώ. Απιστούν οι άντρες. Χριστό, απάντησε. Τώρα μιλάς στο παρελθόν. Τώρα, για τώρα, ναι. Απιστούν πιο πολύ οι άντρες ή οι γυναίκες? Φυσικά. Εγώ νομίζω πιο πολύ οι γυναίκες. Ναι. Με μικρή διαφορά. Να σου το πω 60-40. Τι είναι αυτό που τους οδηγεί στην απιστία? Κάτι δεν τα βρίσκουν. Όχι με τον εαυτό τους, με τον σύντροφό τους. Και γιατί δεν το διαλύουν και να πάνε παρακάτω? Θα το διαλύσουμε. Εκεί πάει. Ναι, πριν γίνει. Πόσα ζευγάρια έχουμε χωρισμένα στην Ελλάδα? Μιλάμε, ναι. Όχι, μιλάς γύρω σου χωρισμένοι. Αχ. Πριν γίνει απιστία. Έχεις απιστήσει, Χρήστο? Στο παρελθόν, πότε? Δε, ναι, έχω απιστήσει, έχω απιστήσει. Ναι. Χωρίς να το θέλω. Χωρίς να το θέλεις, δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς να το θέλω, λέει. Αυτά δεν παίζουν εδώ. Απίστησε για το μαγαζί, παίζουν. Πώς λέγεται το τραγούδι, ναι. Το μετάνιωσες? Το μετάνιωσα, ναι. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Σε πού, πάνω στο χρήμα? Όχι, πάνω για σχέση. Μιλάμε τώρα στη σχέση, ναι, αυτή σχέση, την, ναι, απατημένη, την έτσι. Θα το επαναλάμβανες? Αναλόγως στη στιγμή. Άρα δεν το έχεις μετανιώσει. Αναλόγως στη στιγμή. Τι μου λες ότι το μετάνιωσα? Το μετάνιωσα εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μου συνέχισε μετά να είμαι μετανιωμένο συνέχεια. Δεν
Παιδιά, θα με τρελάνε, δεν παίζετε. Να μην σας... Άστα με νιώθω. Σε έχουν πατήσει. Εγώ δεν το ξέρω. Και να το ξέρω δεν ήθελα να το μάθω κάπως έτσι. Πολύ καλό. Χαριάννα. Για πιο πολλά. Έχεις απατήσει. Ναι, το έχω κάνει. Πώς ένιωσες? Αφού μου το έκανε πρώτα αυτός, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Το έκανα και μετά το τελείωσα. Μάλιστα. Άρα και στο έχουν κάνει και το έχεις κάνει. Είδατε τι μαθαίνετε σήμερα. Γεια σου Δήμητρα, έτσι σκληρά με τσαμπουκά. Χεχεχε, λέει ο Ραμ. Εγώ παιδί μου είμαι της εξετάσεως εδώ πέρα. Η Πέννη, καλησπέρα Δήμητρα και στους καλεσμένους σας. Έχουμε Πανταζόνας, Χαριάννα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά να περνάτε. Καληνύχτα, λέει η Μαρία Αθήνα, γιατί αύριο πάει στη Λαϊκή και έχει πολλή δουλειά. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή δουλειά για αύριο. Και ο Ραμ λέει, εμείς Πανταζόνα δεν ζηλεύουμε, αλλά διαφορούμε. Έτσι είμαστε οι Σκορπιοί. Αδιαφορείτε. Νομίζω ότι ισχύει και αυτό. Ισχύει. Συνήθως όμως όταν αδιαφορείς, δείχνεις αδιαφορία, δίνεις τον άλλον την εντύπωση του ότι δεν τον θες. Όταν δεν το θέλεις, ναι. Και μπορεί να γυρίσει και μπούμερα. Τι να πω, ρε, για τώρα είναι αλόγου στην περίπτωση. Γι' αυτό η αδιαφορία είναι κακό. Η αδιαφορία σκοτώνει τα πάντα. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, δηλαδή λες και πάμε για πόλεμο, έτσι. Σε ετοιμότητα, έτσι. Όπλα βαλάσκες και πήγαμε. Η Ζήλια λέει, παίρνει, την υγειά σου. Η Ζήλια λέει, παίρνει, καταστρέφει ένα ζευγάρι και γενικά δεν είναι υγιές συνέστημα. Η Ζήλια λέει, καταστρέφει ένα ζευγάρι και γενικά δεν είναι υγιές συνέστημα. Εγώ, παιδιά, έχω άλλη εντύπωση, άλλη άποψη πάνω σε αυτό. Πού είναι? Η Ζήλια χρειάζεται να υπάρχει. Βέβαια, να μην είναι εξωφρενική. Το άλλο το πίπερο, δηλαδή. Ναι, χρειάζεται. Και από τη μία πλευρά να το έχεις και από την άλλη. Μέχρι εκεί όμως. Ίσα-ίσα να βάζεις λίγο άλλο το πίπερο. Δίνει άλλη αυτή στο ζευγάρι. Εκεί που σκοτώνεται, τσούπ, εκεί φουντώνει πάλι. Συμφωνείς, κύριε Κακλαμάνη, εσύ πάνω σε αυτό? Εσύ είσαι διαφορετικός. Σιγά μη δεν ήσουν. Όχι, σε μερικά πράγματα αυτά που λέτε είμαι με τα παιδιά. Ναι. Τη Ζήλια θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Και έχω ζηλέψει, Ναι. Αλλά ξέρεις τι κάνεις. Φθήρισε αν προχωρήσει κάτι και τις καιρούς που είσαι αθώος. Όταν σου όλα σου λέει έκανες, έκανες. Σου τη βιδώνει γιατί σε πνίγει αυτό που σε κάνει μετά να λες άντε, έκανε να κάνω. Ξέρω, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι η μεγαλύτερη βλακεία σε έναν άνθρωπο. Γιατί στενοχωριέσαι κάτι. Πάλι λέει υπάρχει μια κοπέλα. Λένε ότι είσαι κυρία. Υπάρχει μια κοπέλα. Στην Σιδηδόν και λε άντε. Δηλαδή, εγώ με την κοινάκια μου σε αυτά που είναι ένα καλό δεσμό είναι σε μερικά πράγματα. Η Δήμητρα είναι στην μη δώσει δικτυακά. Ενώ εγώ είμαι στην τρόπη. Από τη στιγμή που δεν σου δίνει άλλο δικαίωμα, πρέπει να σου δίνει. Εγώ όταν εκεί με το χρειαζόταν, δεν ξέρω αν το δεχτεί κάποιο μαλάκα. Όχι. Ενώ θέλει να γίνεται επιλογέ. Είναι λίγο διαφορετική ψυχολογία. Είναι μια παρέα, βρίσκεται στα μπουζούκια και υπάρχει μια ζήλια. Μετά λέει, ας πούμε, γίνεται η ζήλια, γίνεται ο τσακωμός και τη βρίσκουν καλύτερα στο κρεβάτι. Λέει. Ξέρω εγώ τι να πω κι εγώ. Το έχω ακούσει αυτό από τις παρέες μου. Όλοι το λένε αυτό. Όλοι το λένε. Ναι. Είδες ότι η ζήλια ανανεώνει τη σχέση. Δώνει περισσότερο. Εγώ δεν είμαι έτσι. Αν τσακωθώ, οι χέρια βγαίνουν. Μετά θα είναι. Σε βάζει τιμωρία. Ναι, εγώ βάζω τιμωρία. Λες και είσαι λοχαγός. Ναι, κακό αυτό. Γιατί ξέρεις, παιδιά, να κάνεις φλερτ τώρα μέσα σε εξυπουργία, με έναν άλλο, μια άλλη. Και εγώ να θεωρήσω πώς θα μεγαλώσει, αντίδεξη λέω, δεν είπαμε σε αυτό. Να μαλώσει για κάποιο θέμα δικό σου και να φουντώσει το θέμα, ναι, αλλά να κοιτάω και να μου κάνει μια γυναίκα δίπλα και μετά κάνω πώς την προσέχω περισσότερο, μου πέθανε και τον ερωτισμό. Μην το λέω το να ανανεώνεται. Δηλαδή, εσύ κοϊνάκι είσαι. Να κάνεις κάπου και μετά να πάει να κάνεις τα άλλα. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εσύ θα βγάλεις μάτια. Μόνο. Μόνο. Και φρύδια. Τα πάντα θα βγάλω εγώ. Θα βγει το κριτικό από μέσα και θα...
Δηλαδή, η Ραφαέλα συζητεύεται, Ραφαέλα, όχι καθόλου. Ανέστη, έτσι. Μ' αρέσει. Ανέστη. Θα σε στείλω στο... Δεν λέω καθόλου. Βασικά, εντάξει, το φυσιολογικά πράγματα. Φυσιολογικά πλαίσια. Και το ίδιο θέλω και από τον άλλον. Δεν θέλω δηλαδή τις υπερβολές. Έχω χωρίσει για ζήλες. Με έχουν χωρίσει επειδή έχω ζηλέψει πιο παλιά, βέβαια. Βαριά με να ασχοληθώ. Ναι, σε κουράζει. Ναι, με κουράζει. Μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Με κουράζει. Με η ιδέα. Και μακάρι όλοι να έχουμε τη σοφία, παιδιά, ναι. Να μην ζηλέψει ή πιστεύει σε κάτι που έχει, άμα ζηλέψει να σου πω κάτι. Τι να πάω προσέξω τώρα, εγώ πάω προσέξω τα ιδιωτικά σου τώρα, μην κοιτάξει. Άμα δεν την κάνει η γυναίκα, όποιο κάνει τάχο ότι φυλάει η γυναίκα ή άντρα, την έχει πηδήσει. Άμα θέλει να κάνει, είναι δυνατόν για το. Και τι κοίταξε, δεν μου λέει τίποτα. Αυτό είναι το λιγότερο δηλαδή που μπορεί να δώσει το δικαίωμα. Πρώτη γυναίκα είναι πιο μαφίε. Πάνω να μην καταλάβει τίποτα, ούτε να ζηλέψει και α την έχει κάνει. Ή ο άντρας πάλι. Βέβαια, άμα θέλει ο άλλος να την κάνει, θα στην κάνει τώρα, όσο και να τον πιέζει. Ναι, αλλά είναι άλλο να κοιτάς φυσιολογικά μια κοπέλα να πεις, ναι. Α, ωραία κόμενα. Και άλλο τώρα να την κοιτάς σαν λιγούρι. Ενώ ναι, συνοδεύεσαι. Οπα, αυτό σωστό, λέμε. Εκεί πέρα, εντάξει. Κανονικά, όταν συνοδεύεσαι, δεν πρέπει να κοιτάει πουθενά. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Συμφωνώ. Κάτσε μέσα στο σπίτι. Θα περάσει μια κοπέλα μπροστά. Δεν θα πάει, θα πάει καλό. Θα περάσει μια κοπέλα μπροστά σου, η οποία θα είναι 2 μέτρα, θα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, κοιτάξει και εσύ σαν γυναίκα. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα πέσει το μάτσο, αλλά όχι. Αυτό λέμε. Το να κοιτάξει. Με πάθο. Δεν θα πέσει το μάτι με πάθο. Θα πέσει έτσι, απλά. Να πέσει έτσι απλά. Απλώ θα πει, παιδιά, αγνά είναι. Μπορεί να κοιτάξει και εγώ και η γυναίκα, κοιτάξει ένα άντρα. Είναι όλο να κοιτάξει. Είναι ένα άντρα και μια γυναίκα. Άλλο να κοιτάξει και άλλο να κοιτάξει. Πώ θα κάνει κάπου εδώ και να κοιτάξει τη γυναίκα. Αν άλλο είναι τον πάνω, δεν θα το κοιτάξει. Δεν κοιτάξει. Δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε, θα κλείσουμε τα μάτια μα. Εμείς οι χορτασμένοι κοιτάμε ακόμη ρε παιδιά σαν να λες. Ναι. Αυτός θα μου το πήρες αυτό. Εσύ Πανταζώνα κοιτάς. Τι έχεις τώρα. Ναι, εγώ κοιτάω. Και ακόμα και αν συνοδεύεις. Κοιτάω, ναι. Ας πούμε και αν συνοδεύω, ναι, κοιτάω. Και δεν φοβάσαι... Όταν έχω την κόρη μου δεν κοιτάω. Γιατί με φωνάζει. Δεν μπορώ να με κοιτάς. Ωραία. Κάτσε να με καλωσκεφτείς. Αν είναι κάτι ωραίο μου λέει. Εντάξει, κοίταξε. Δεν... Μόλι έχω κατά την αλήθεια να λέμε. Ναι, βέβαια, αλήθειε. Πάντα αλήθειε λέμε εδώ. Για πέστε μου, η σχέση σήμερα πώ είναι. Ανέστητε. Με μια κουβέντα το έπεσε όλα. Το πόλο, ναι, ναι. Με μια κουβέντα το έπεσε όλα. Τι πιστεύετε ότι τι έχει κάνει έτσι ανέστητε τι σχέσει. Φταίει το οικονομικό, φταίει τα προβλήματα, φταίει η δουλειά. Όλα όπως τα είπες αυτά, όλα μαζί. Όλοι παρόμοιοι. Έτσι πιστεύω, είναι όλοι παρόμοιοι. Ίσως και αυτός είναι... Και μπορεί να φταίνει και τα... Πώς τα λένε τα κομπιούτερ αυτά τα... Τα Facebook. Αφού είναι ζευγάρια, παιδιά που είμαστε γνωστοί, κάθε 2 ζευγάρια, από 2 ζευγάρια, ας πούμε, το οποίο όλη την ώρα είναι... Πώς θα πούσε το διάλο καθένα, σαν ξεχωριστά άτομα. Εντάξει, είναι... Ναι, γιατί βρίσκονται σε αδράνεια. Είναι σε αδράνεια. Και εμένα μου κάνουν πολλές κοπέλες παράπονα τώρα και φίλες σοβαρά τώρα το λέω αυτό. Δεν λέω και γιατί, και δεν με νοιάζει όλες δηλαδή, ότι δεν υπάρχει η επικοινωνία αυτή, το καμάκι, το παλιό δηλαδή. Ναι. Το καμάκι είναι με τα ωραία κοπλιμέντα, όχι το αλήτικο. Ναι, όχι ο μαλάκας θα πάει και νηγήσει. Ναι, πρόκειο, και να βρει και τα υπόλοιπα, ναι. Το ωραίο καμάκι, ναι. Και ενώ έχουν διάθεση οι κοπέλες. Καλά, τις βλέπεις, βγαίνουν έξω 5-5. Ναι, 5-5 μόνες, έχουν διάθεση και να μιλήσουν και να διασκεδάσουν. Και ξέρω και πολλά ζευγάρια γύρω μου που και από μπουζού και έχουν κάνει γνωριμίες και έχουν παντρευτεί και έχουν και παιδιά και είναι ακόμη καλά. Δηλαδή πιστεύεις ότι οι άντρες έχουν χάσει το παιχνίδι της προσέγγισης? Δεν ξέρουν με ποιο τρόπο να τις προσεγγίσουν? Εντάξει, ξεκινάνε τώρα να πιάσουμε την ευλία από τα Facebook, έτσι το βλέπω εγώ. Η προσέγγιση είναι αυτή πρώτα. Αλλά δεν παίζουν και οι γυναίκες. Εγώ παιδιά στις σχέσεις μέσω Facebook δεν τις πίστεψα ποτέ. Θα πάω μια καρέκλα να είμαι και εγώ πίσω σας. Ναι, Αντέλα. Λέω τώρα και δεν θα με κοιτάτε, για μη σας καλά το πλάνο. Καταλάβω. Έλα, έλα, να ξέρω. Έλα, έλα, ο Χρήστος, ναι, να μη σας καλά το πλάνο. Ναι, χαρά είσαι, όχι, δεν ξέρω. Έλα εδώ. Δεν με νοιάζει, όχι, δεν πειράζει. Απλώς και μόνο την ωραία κουβέντα. Αυτά είναι θέματα που ο καθένας τσιμπάει και θέλει να πει. Γιατί κοιτάμε και τον εαυτό μας τι κάνουμε. Ναι, λέγαμε ότι οι σχέσεις στο Facebook εγώ δεν τις πιστεύω ποτέ. Εντάξει, είναι προσωπική σου από άποψη αυτή. Εσύ τις πιστεύεις? Μπορεί δηλαδή μια σχέση εγώ μέσω δεν είμαι που έχουν γνωστεί στο Facebook να προχωρήσει? Ναι, έχουν παντρευτεί κιόλας.
Εσύ, Χαριάννα, τι λες πάνω σε αυτό? Υπάρχουν και ψεύτικα προφίλ, έτσι, να είμαστε και αντικειμενικοί. Χιλιάδες. Γνωριμία, πώς γίνεται? Γνωρίζεις κάποιον και, και αρχίζει και σε ψάχνει στο Facebook. Ωραία. Γίνεται ότι γίνεται στο Facebook, μιλάτε, έχετε μια συνομιλία και μετά κανονίζετε να βγείτε. Απλά αντί να έχεις το κινητό, έχεις το Facebook που έχει μέσα φωτογραφίες, έχει πράγματα προσωπικά. Πώς κινείται, ναι. Ναι, πού μένεις, πότε γεννήθηκες, έχει πληροφορίες. Ναι, αλλά κατοδοτήκα τη Χαριάννα σωστά από την αρχή. Δεν είναι στο Facebook. Γνωρίζεις τον άλλον έξω. Γνωρίζεις κάπου και του λες μέσα και τα λέμε. Ναι. Άμα δεν ξέρεις και μιλάς μετά. Πες ότι σου στέλνει ένας που δεν τον ξέρεις όμως. Που είναι μαλάκας και τελικά παίζεις ένα παιχνίδι. Ένας που δεν του έχεις δώσει εσύ το Facebook σου για να επικοινωνήσεις. Αλλά αυτό που λέει η Χαριάννα, αυτό που λέει το σώμα. Μιλάμε και πέρα και τα λέμε αντί. Στο Facebook μέσα δέχεσαι εσύ αυτούς που θέλεις. Με αγνώστους δεν μιλάς. Με τους αγνώστους δεν τους κάνεις σαν. Αν δεν τους ξέρεις, δεν τους δέχεσαι. Το Facebook είναι σαν να είναι το κινητό σου. Απλά έχεις εικόνα και πληροφορίες. Σωστό. Έτσι είναι. Άμα δεν το ξέρεις τον άλλο, δεν το δέχεσαι. Ή μπαίνεις, κοιτάς, άμα είναι κάποιο κοινό. Είναι από κοινούς. Αυτό θα άμα είναι κάποιο κοινό που τον έχεις δει κάπου έξω, δηλαδή μπορεί να βγω εγώ με κάποιο με τους φίλους μου, να χαιρετήσουν έναν, να γνωριστούμε. Αυτό. Θα με κάνει, θα το δεχτώ. Έτσι γίνεται. Τελείως, δηλαδή άγνωστο δεν αποδέχεσαι. Οπότε άμα δεν έχω και κοινό γνωστό, γιατί να το δεχτώ? Τι δουλειά έχει που με βρήκε και γιατί? Δεν υπάρχει λόγος. Σωστό. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Από κοινό γνωστό όμως. Ναι, από κοινό γνωστό. Από κοινό γνωστό το δεχτείς. Ναι, άμα έχεις δεν ξέρεις όμως τι είναι. Όχι, κάτσε. Άμα δεν τον έχεις δει. Δεν το δέχεσαι. Και σε έχει κοινό γνωστό. Και πάλι δεν σε ξέρει. Δεν ήθελα να πει να μην ξέρει ποιο είναι. Πόσα είναι ψεύτικα. Face to face. Αν δεν τον έχω δει, γιατί να τον ξέρω? Γιατί να τον δεχτώ? Ναι, κινήστε διαφορετικά εσεί. Εγώ μιλάω μια άλλη ψυχολογία. Εγώ πήγα στην Κορινάκη. Η προθέση για να είναι δεν είναι ούτε εδώ ούτε κλακνίσουν. Δεν σε κάνω επίδειξη τώρα από αυτό που λέω. Και είναι αλήθεια γιατί είναι τώρα. Επειδή γαμάει το κανάλι και λέω παιδιά πολύ αληθινά, είχε 90 αιτήματα. Και λέω πώ τη φτιάχνω για να μου χτυπήσουν και εμένα προσωπικά. 90 και 70, ποια είναι πια. Κοίτα πώ τη λέω εναντίον σου. Εγώ είμαι ρεαλιστή. Τη λέω μη τρελαίνεσαι, 90. Πράγματι αυτή και μου λέει μη δέξτε. Όχι, δέξτε του όλου. Άλλο είναι και μαλακά. Δεν τα δέχομαι. Εγώ δηλαδή είμαι αυτή τη άποψη. Εγώ είχα 7 και 10 και αυτή και 70. 90. Ω, και λέω πώ. Πρέπει να στέλνονται και ειδικά γιατί έχουν και μιλάμε για μία εβδομάδα. Φοβερά κρούσματα. Καθημερινά 70-80 εκατό. Σταλμένα από κάπου, από μία δύναμη. Ειδικά. Εγώ έχω 10 που έχω και ένα παρελθόν, τα φίλου στον άνθρωπο, ναι. Ξέρω είναι αγκία. Ο κανόνα που είναι σε εδώ. Και η Δήμητρα είναι έτσι. Όμω είμαι και πάλι υπέρ τη άποψη. Δέξτε του όλου και όποιο βγει μαλάκα το βγάζει. Και όχι, μου λέει δεν μου αρέσει εδώ. Όχι, δέξτε του. Εγώ καθημερινά τη δική μου, δέξτε του όλου και μετά όποιο είναι βγει μαλάκα θα βγει. Ναι, αλλά είναι και λόγω τη δουλειά έτσι. Α, είναι λόγω δουλειά. Ναι. Είναι λόγω δουλειά. Εγώ να σου πω κάτι τώρα. Τελευταία έχω αρχίσει και το κάνω αυτό. Μέχρι πριν 3 μήνες, 4, όσα άτομα είχα στο Facebook ήταν άτομα που γνώριζα. Τώρα. Δεν μπορείς όμως να τους ξέρεις κιόλας. Δεν γίνεται αυτό που μου λες τώρα. Πανταζόνες, παντάει τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το γούσταρε κάποτε. Δεν γίνεται. Τον δέχεσαι, τι να πεις, όχι. Κοίτα τον Πανταζόνα όμως και τη Χαριάννα που τους έχω δει, θα τους αποδεχτώ. Έναν άλλον άγνωστον. Πού ξέρω εγώ τι είναι και ποιος είναι. Yeah, και, είναι σου, και σου λέει ότι είμαι αυτός. Είναι δουλειά δεν είναι όμως. Πόσα τύχανε που δεν ήταν αυτοί που λέγανε ότι είναι. Εσύ σαν κανάλι πρέπει να τους δεχτείς. Σωστά να το βρει. Λέει παρουσιάστε. Εσύ τώρα γουστάρα εδώ και λέει εσύ αυτή παίρνει. Ωραία. Και κάνει ετοιμαθμίες. Άλλο αν βγει λαμόγιο μετά. Δεν μπορεί να τα απορρίψεις εσύ αν το πάρουμε ανθρώπινα και καλλιτεχνικά. Ναι, σωστά. Έχει δίκιο. Αν όμως είναι μαλάκες μετά. Τον εμπλοβίζεις, ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο να μπεις όμως στη διαδικασία να το γνωρίσεις τον άλλον. Μπράβο. Από τη στιγμή που δεν το ξέρεις. Για ποιο λόγο να μπω στη διαδικασία να το γνωρίσεις. Γιατί είναι δουλειά, αφού είναι το κανάλι. Γιατί εγώ έχω τις κόσμο, να είχα 15.000 να μπεις. Ας μου έρθουν άσχε. Για το δικό της το Facebook θα το κάνει γιατί είναι δουλειά της. Εγώ ας πούμε δεν κάνω κάποια τέτοια δουλειά. Γιατί να το κάνει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Γιατί να το κάνει. Ενώ εδώ πέρα εξηλές. Ας μπει κι άλλος μεταξύ μας τώρα, δεν είναι τα παιδιά εναντίον. Ας μπει κι ένας ακόμη στο κανάλι. Εμείς έχουμε κέρδη να, έχουμε πολύ, να έχεις κόσμο όσο γίνεται περισσότερο. Ναι. Ανεξάρτητα από μπορεί να είναι. Όπως και εμείς το μαλάκες, κάποιοι, καμία σχέση με τα καλά παιδιά τα οποία έχω μάγκες στα μέσα. Προχωρημένα, τα ακούνε, συζητάμε οποιοδήποτε θέμα και κάνουν κάτι ερωτήσεις από μεταφυσικά μέχρι τα πάντα. Είναι έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά έχουμε και μαλάκες, ο οποίος, αν σα δεχτεί, αν βλέπουν, βλέπουν οι κομπή. Δεν μπορεί να κάνει έρευνα. Και μετά μπορεί να σου βγει μαλάκας όπως εμένα
Καπλαμάνι, βάντεγα. Εντάξει, τι έκανε τώρα. Ο Ράμ εδώ λέει, πάντως μέσα στο face έχει πολύ τρέλα, πολύ ψυχοπάθεια λέμε και καταλαβαίνεις το χαρακτήρα του άλλου πολύ γρήγορα. Έχει δίκιο σε αυτό. Μου το λένε εμένα εδώ με νεολαία που ασχολούμαι και μιλάω και στο μαγαζίνε. Όντως ρε παιδί. Λέω φίλες μου, λέω πώς το δέχτηκες αυτό, λέω το κατάλαβα. Βγαίνει ο άλλος και λέει έχω Ferrari, έχω σκάφος. Κάτσε ρε φίλε, δείχνει το Rolex, τι είναι αυτό. Και λέω σ' αρέσει αυτό και μιλάς μαζί του και μετά είναι ψεύτικος. Ή πήγε σε ένα φίλο του. Ή λέει με Ντουμπάι, ας πούμε, και βλακίες. Εγώ καταλαβαίνω αν είναι ψεύτικα τα προφίλ, γιατί παίρνω στις φωτογραφίες και βλέπω τις φωτογραφίες που του έχουν κάνει tag οι φίλοι του, ας πούμε, ή οι φίλες της, για να καταλάβω, ξέρεις, που είναι μαζί, τα check-in του και αυτά. Που... Σωστά, και βλέπεις τον τρόπο ζωής. Ναι, και βλέπω και τα προφίλ των άλλων, για να δω μήπως είναι ψεύτικα προφίλ. Γιατί εγώ έτσι τους δέχομαι. Γιατί ένας, παιδιά, αυτό που λέει και ο πατέρας μας, άνθρωπος που λέει έχω και επίδειξη, είναι κάτω από αυτό που είναι το λογικό και το ανθρώπινο. Δεν κάνει κανένα να το δείξει αυτό. Την επίδειξη δεν την κάνει. Έχω ξέρει κάτι που έχω κάνει, α πούμε. Εντάξει, καταλαβαίνει ο άλλο να μάθει. Όταν λε επίδειξη, εγώ ποτέ δεν πίστεψα σε αυτό που είναι σε κάτι που είπε η Καριάννα στην αρχή. Όταν το δίθεν, παίζεται ακόμη και το πώ βγαίνει η φωτογραφία. Μόλι το λε τον άνθρωπο, είναι μια φωτογενητάρα τάχα δίπλα, εκεί εγώ για μένα ψώνω. Εγώ που έχω δει παιδιά προφίλ και βλέπω και εγώ. Ξέρω κάποιο που λέω τώρα. Εγώ έχω κάνει παρατήρηση, έχω τσακωθεί με φίλο. Τι έγινε που έχει τον παιδί, άξιρε αυτά τα όχι φίλο, έχω τσακωθεί με γνωστό με τέτοια σενάρια όπω το λες εσύ. Έχω τσακωθεί και γυρίζει και μου λέει ότι αυτά θέλουν οι γυναίκε. Για περισμένε. Και πώ. Πώ γίνεται αυτό. Όχι, έχει δίκιο. Ναι. Λέει αυτά θέλουν οι γυναίκε μου λέει. Γιατί να κάνω. Δεν είναι στην να πούνε. Να δω τι μαλάκα είναι. Εξαρτάται το στυλ της γυναίκας. Μήπως έκανε μαλάκα στην γυναίκας. Ούτε σαν άνθρωπο. Εγώ διαφωνώ γιατί ο άντρας άμα έχει έναν ωραίο χαρακτήρα δεν χρειάζεται να σου δείξει τον μάτσο. Ακριβώς. Αυτό λέω. Αυτό που αυτό είπα και εγώ. Του είναι όπως λέει και η... Πώς το λέει. Ωραία, άντε και τη γνώριζα την κοπέλα. Είναι ακόμη και ένα ακόμη υπόπλο. Αλλά τώρα να δω μία η οποία να κάνει τα χωτίνη σε ένα αυτοκίνητο δίπλα που μπορεί να είναι και ποιο ξερνοκόμενο και μου κάνει επίδειξη τέτοιο, είναι μαλακισμένο. Το καταλαβαίνει τι είναι και μετά λε τι καλό παιδί. Όλοι που είναι και δεν έχει σημασία αν το θεωρήσει βιασμένο που εγώ το άκουσα τα υλικά τα μου ξεπεράσει εγώ τουλάχιστον. Ο Ράμ λέει βρε παιδιά, είναι λογικό να του ξέρουμε όλου στο face. Εδώ έχουμε φίλου από όλη την Ελλάδα, από Ευρώπη και Ρωσία. Και Ευρώπη. Όλου αυτού πρέπει να του γνωρίζουμε προσωπικά. Εντάξει, λίγη προσοχή δεν βλάφτει, πιστεύω εγώ. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με το Ιντερνετ. Ναι. Είναι τόσο λαμογέη η ζωή εκεί μέσα. Παίζεις σε τυφλά, παίζεις στα τυφλά εκεί. Και τα πιο καλά παιδιά μέσα. Βλέπεις τον ίδιο και έχει τρία. Και σου βγαίνει τώρα στην κόμενα ένας άλλος που την παίγει και να κάνει να δει πώς θα την δράσει. Τις πουτάνες είμαστε. Όπως δηλαδή και οι άνθρωποι που είμαστε λίγο καχυόπιτοι και ύπνοι. Λίγια είναι τα καθαρά παιδιά. Εγώ τουλάχιστον το face, μπορεί τώρα κακώς, δεν μας συμφέρει να τα λέμε αυτά. Οι καθαροί άνθρωποι πιστεύω πως είναι πολύ λίγοι και μπαίνει μέσα στη βρωμιά που υπάρχει στο γενικό κοφίσκο και σαν άντρα θα πιστέψω από εκεί, αν θα πιστέψω από εκεί. Γενικά παίζεται παράξενο παιχνίδι. Μάλιστα. Αφού και μας φέραν όλους τώρα, τι να κάνουμε, μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς. Είμαστε και είναι ένας τρόπος δικτύωσης. Γι' αυτό και λέει τη διαδίκτυο. Σε δικτύωνει, κακά τα ψέματα. Εδώ προχθές ο Κατσάρος ο άνθρωπος και είναι ποιος εδώ ο Κατσάρος. Δεν υπάρχουν τώρα πια δισκογραφίες, το είπε και ο Παταζόνας λίγο πριν αυτό. Κάνεις τραγούδι, ό,τι κάνεις το ίντερνετ. Ανεβάζεις τώρα πια και περιμένεις από αυτό να τσιμπήσει like, να σε δει κανένα, να σε πάρει το ότι άρα μετράει έχεις τόσα για να πάρεις μεροκάμα του. Πού φτάσαμε. Μέσα από τα like της δύναμης κάποιου δείχνει τι είναι. Και βγάζουν καινούριο CD ένας τραγουδιστής ο οποίος είναι. Ένα τραγούδι που όχι, τώρα έβαλε και τραγουδιστής επίκαιρος προχθές και έβαλε στην εφημερίδα ολόκληρο το CD. 12 τραγούδια καινούργια. Εντάξει. Θέλω να σου πω το διαδίκτυο μέσα, κάνεις ένα τραγούδι και το βάζεις. Φλωρινιώσου μου λέει η Λία, τώρα τελειώσαμε. Δεν πετάμε άλλα λεφτά. Άλλο μια τραγούδι, αν τσιμπάει. Κάνουμε άλλο. Αν έχει τσιμπήσει τόσο πολύ που να μα παίρνει μεροκάμα, το κάνουμε άλλο. Έτσι παίζουν τώρα, με διαδίκτυα σου. Είναι σατανικό, αλλά είναι και σωτήριο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία, βλέπει όποιο βγει πιπ, μία είναι η λύση, μπλοκάρισμα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Το μπλοκάρισμα. Είναι και αυτό μια διαδικασία ολόκληρη. Εντάξει. Ένα-ένα πρέπει να τα μπλοκάρεις. Δεν πάει να πατήσεις πολλά μαζί να μπλοκάρεις. Έχω σβήσει Facebook γιατί ήταν όλοι που δεν τους ήξερα. Τα περισσότερα άτομα δεν τα ήξερα. Και εγώ. Και έχω κάνει καινούργια. Και να το ξαναγάλα το ίδιο. Πάει. Τι θα ήθελες να μας πεις τώρα, έτσι αυθόρμητα. Εγώ ολόκληρος. Ολόκληρος. Με τρελάνε τεχνολογία, τι να πω εγώ.
Ο Πανταζόνα όπω και εμένα την πρώτη. Όλο πάτε πώ γίνονται οι δεσμοί και πώ γίνονται. Άσου να δουν οι δεσμοί, άσου να βγουν. Του αρέσει αυτό τώρα την νεολαία, τι θα κάνουμε. Είσαι καλά αυτόν τον καιρό. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Μπράβο. Όταν έχει υγεία και είσαι καλά, είσαι καλά. Αυτό μετράει. Ναι. Αυτά θα βρει. Πρέπει να είσαι καλά. Είναι πολύ μαφία όμως, έτσι. Δεν είμαι καθόλου μαφία. Από εδώ τον πάω, από εκεί τον πάω, πάντα μου ξεκλειστράει. Πάντα κάτι θα βρει έτσι να πει, να μου το πάει πλαγίω, τσουπ να ξεφύγει. Όχι, πρέπει να είμαστε καλά. Εφόσον είμαστε καλά στην υγεία, είμαστε καλά σίγουρα. Τι να πω, αν είμαστε καλά από λεφτά ή όχι. Κανείς δεν είναι καλά από λεφτά αυτή την εποχή. Και πιο εύρωστη σε δουλειές. Σε αυτό έχει δίκιο ο Χρήστος. Η υγεία έχει μείνει τελικά το πιο σημαντικό. Να εδώ την νεολαία ρώτηση, Να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος πιο πολύ, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω, ο κόσμος πιο πολύ ψωνίζει στην περίοδο των εκπτώσεων ή τις υπόλοιπες ημέρες. Εντάξει, υπάρχει ένα κοινό που ψωνίζει πάνω στην περίοδο των εκπτώσεων, υπάρχει ένα κοινό που έχει από ανάγκη. Είναι άλλη για business, άλλο θέλει κοστούμια για business. Πάει φορά, πρέπει να πάρω κοστούμια, δεν μπορεί να πάει. Πάει όλο να πάρει το πτυχίο, το θέλει κοστούμι. Τι θα πει, άμα δεν έχει και είναι και νέος 17-18 χρονών. Καλά, εσύ έχεις βάσει εκπτώσεις όλο το χρόνο, δεν το συζητώ, όποτε και να περάσω, προσφορά. Καλά, τώρα γίνανε και νόμιμες τώρα, γίνανε και νόμιμες. Με το κράτος κάνουνε, δεν έχεις δει με τις Κυριακές και τα υπόλοιπα. Το συνέχεια ωράριο από πότε ξεκινάει το εορταστικό που 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, 10 μέρες εκεί. Τώρα έχουν πάνε κανονικά. Η Κυριακή δεν ανοίγεται. Αυτά Κυριακές στον χρόνο ανοίγει. Αυτά Κυριακές στον χρόνο. Οι νόμιμες. Μάλιστα. Προσέχετε την ώρα σας. Ναι, αυτό είναι και 49. 49. Θα κάνω ένα φιναλόγο μετά με τα παιδιά. 3-4 λεπτά. Να έρθει τώρα. Εγώ θα βάλω πανταζόνα τώρα. Πάλι πανταζόνα θα βάλεις. Βέβαια. Θα μας φάνε. Τιμής ανήκουν. Εσένα έχουμε εδώ. Λίμωνο. Έτσι πανταζόνα λέει. Και τελειώνεις, τι ώρα τελειώνεις. Να δοξάζουμε τον Θεό που έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο στη ζωή μας. Όχι, θα ακούτε εσείς τις 50. Τα άκουσα, ναι. Την υγεία. Αυτό να είμαστε καλά. Σωστό. Ναι, άμα δεν έχεις λεφτά όμως και πάρεις κάτι και θέλεις να κάνεις εξετάσεις και όλα αυτά, τι γίνεται. Ξύλο, δεν θα πας κάτι. Εντάξει, χτύπα ξύλο. Μα άμα δεν έχεις λεφτά, ρε παιδιά, πώς θα είναι καλά και η υγεία. Ο άλλος έχει καρκίνο και πρέπει να κάνει χημειοθεραπείες και δεν έχει λεφτά. Τι γίνεται. Γι' αυτό είπα εγώ με παιδιά του ότι υγεία ο Θεός βοηθός και ας πούμε τα έχουμε όλα. Πλάκα. Γι' αυτό κάθε μέρα την προσοχή μας. Αυτό ο καιρό τι ακούμε σε ηλικίε, αφήστε να μου, γιατί τρελνόμαστε. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά από μένα. Ραντεβού αύριο με μένα. Και με την, και με πολύ την κυρία Νάγια. Και όχι πολύ ζήλια. Για ποιον το λες αυτό. Γενικά, για το κοινό σου εδώ που σε παρακολουθεί. Ξέρει το κοινό μου, άμα ζηλεύω ή όχι. Μήπως ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Όχι, εδώ, έτσι τώρα, στον αέρα, πες τα. Σου έχει πει τίποτα, κάνω πουλάκι. Όχι, τίποτα. Αφού το πες μόνος σου. Είπα σε λογικά πλαίσια. Ωραίος είμαι. Παιδιά, εμένα μ' αρέσει. Δεν ξέρω, με αναζωογονεί. Μαζόγα έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πανταζόνα και μετά επιστρέφουμε με Ηλία. Για τα τελευταία 5 λεπτά. Πανταζόνα για τα τελευταία 5 λεπτά. Πού είναι τώρα το πανταζόνα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβιτανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζόνας, για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζόνας, γιατί πανταζόνας είναι η νεολαία. Πανταζόνας, το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβιτανίδου 23 στην Καλλιθέα. Πανταζόνας, για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζόνας, γιατί πανταζόνας είναι η νεολαία. Πανταζόνας. Το... Εδώ είμαστε. Για βρες μου λίγο Θεοχαράκες. Ωραία, είμαστε στον αέρα. Ωραία. Να σου πω Χαριάννα, λίγο πιο μπροστά μη φαίνεσαι λες και εσύ που είσαι ψηλή κοπέλα. Θέλει και εσύ σε θέλει λίγο. Πώς πάει πίσω. Παρκυλά. Δεν τελέσεις σκηνή. Τι έχεις παρκυλά σιγά. Λοιπόν, παιδιά, τα είπε η Κοϊνάκη, κάναν ωραία κουβέντα. Μου αρέσει αυτά τα πικάντικα παιδιά σας. Κοϊνάκη, respect. Ναι. Κάνατε ωραία πραγματάκια, μου αρέσανε. Ζήλευα σε μερικές κουβεντούλες που ήταν πραγματάκια ωραία. Απαντήσατε
λογικά σε πολλά πράγματα και τον Πανταζόνα έχει μια ευαισθησία ο Χρήστος. Δεν ξέρω. Πρώτα συγχωρείτε τη Μαριάννα, ρωτήσε. Μαριάννα, με ρωτάς τώρα. Δεν ξέρω τι μιλάει. Δεν ξέρω την πρεμιέρα. Το τετράδιο γράφει τίποτα άλλο και δεν μας φωνάζει. Στο μαγαζί δίνονται ηθοποιοί, τραγουδιστές. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι στο μαγαζί δίνονται τραγουδιστές, ηθοποιοί. Εντάξει, είναι ο Πανταζόνας και μόνο όπως έχει πέρα, μόλις στο αρχείο της φωτογραφίας και μόνο, έχει περάσει όλο το ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα. Μοντέλα. Το γράφει πάνω εκεί, το γράφει ή πόνο, το για πάρτο ρε Χαριάννα. Το γράφει. Πού? Ναι, τα γράφει. Τα έχει γράψει, Έλληνα. Τι έχει γράψει. Έχει γράψει. Λοιπόν, παιδιά, ώρα Ελλάδος. Έχουμε ακόμη μπροστά μας γύρω στα 3-4 λεπτά. Εγώ να θυμίσω για μια φορά πως άλλο το βράδυ εδώ κυρία Νάγια, Medium. Σήμερα Χρήστος Πανταζόνας. Εξαριστερώνουμε. Μετά του κινητού στο χέρι. Για να ενημερώνει πάντα. Γιατί ο Πανταζόνας ακόμη στο μαζί μπαίνει μέσα και κάνει χίλιες δουλειές. Τώρα τι κάνεις, δίνεις μηνύματα που θα πας μετά. Όχι, δεν είναι μηνύματα, όχι, δεν στέλνω. Δεν στέλνω μετά αυτό. Ρε εσύ Πανταζόνα, όσα άκουγα πριν από αυτά που έλεγες, είσαι τελικά πιστό παιδί γενικά, έτσι. Όταν το θέλεις. Όταν το θέλω να πιστώ. Έτσι. Σωστό, όταν το θες παιδί, όταν αξίζει κάτι παιδί. Όταν είναι κάτι το οποίο αξίζει να το προσέξεις. Όταν αξίζει κάτι να το προσέξει, πιστεύω παιδιά πως αξίζει να έχει κανείς και πίστη. Όταν δεν μετράει κάτι, εντάξει, δεν βάλουμε και στο κέρι στο Ευαγγέλιο να είσαι τυπικό σε κάτι δεν μετράει. Σωστά. Τι σκέφτεσαι τώρα. Σκέφτομαι. Τι απιστή ζωή σου. Όχι, σκέφτομαι που θα πάω, αυτό σκέφτομαι. Πού θα πας από όλα αυτά. Έχει πολλές επιλογές. Από εκεί όλα. Έχω επιλογές. Θα βγει φυσιολογικό ότι θα έρθει, ότι θα πάει, θα βγει ο δρόμος του κανονικό. Δεν χρειάζεται, γιατί μερικές φορές και ξέρεις κανείς πιέζουν τα πράγματα και πάντως κοίτα τι ωραία που ωραία. Χαριά να γράφει ωραία, έχεις καλά χαρτιά μες στο μάτι. Έχει φωτογένεια. Κοίταξε φωτογένεια που είχε να είναι καλά. Ναι, όχι, δεν σκάνω μια τώρα, έτσι. Εγώ θα ξανά. Και έρεπε να σου χαρχή, ρε Πανταζόν, έρεπε να σου χαρχή. Τι μοιάζει, κάτι μου θυμίζει, μια στάδια. Την Πιερίδη πρέπει να σου. Γράφει πολύ καλά, γράφει πολύ καλά. Δεν της κάνω κομμένα τώρα, γράφει πάρα πολύ καλά. Και ξέρεις παιδιά, δεν είναι θέμα ομορφιάς. Πάνω που είναι προς Θεού, δεν της κάνουμε. Αλλά τι κάνεις. Μερικά πρόσωπα, παιδιά, μπορεί να δει ένα κούκλο ή μια κούκλα και να μην γράφει καλά. Είναι γωνίες οι άτομοι που ξεγελάνε και γράφουν καλά. Έτσι. Εσύ Πανταζόνα, σε βλέπω την για πρώτη φορά τόσο λυμμένο στη ζωή σου. Μην έχει τερανίσει από την καλή. Έρπε ένα σου αρχείο. Που εσύ πρωτοβγήκε στην ιδιωτική τηλεόραση, το ξέρω ότι σα πρώτη που βγήκε στην ιδιωτική τηλεόραση. 1990 κανάλι, κανάλι 29, με ζικ-ζακ τότε, Άτζαλα Δημητρίου, με ονοματάρε γονεί πρώτη εμφάνιση και ξέρετε, κοιτά, μου άλλαξε την Παναγία να σηκωμάτα. Σαν να μην γούσταρες, σαν να μην έπρεπε. Δηλαδή, δεν σου μίλαγα και έκανε σκηνά. Δεν βολευόμουν να κάπου. Τι είπα, δεν Χαριά να σου πω κάτι. Λυμμένος πολύ. Τότε που έλεγα. Χαριά να πήρε γεννήθηρα, ηρέμησα. Είναι μικρή. Κάτσε μωρέ, εγώ το ήξερα. Δεν το λέω. Λέω πως ήταν τα πράγματα τότε. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν κάτι παιδιά που λέει όποιος βγει. Μισό τώρα, βρε παιδιά, είναι λογικό να τους ξέρουμε όλους. Αν είναι εδώ έχουμε φίλους από όλους, σωστό, σωστό. Όποιος βγει μαλακά σωστά, εμένα η λύση έτσι Πανταζόνα να δοξάζουμε το Θεό που έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο στη ζωή μας. Υπένει σε είπα. Υπένει. Ο Ραμ έρωστε καλό ξημέρωμα και πολύ συντημένος ο κύριος Χρήστος. Υπένει είναι Γιάννα, έτσι. Γιάννα, μας έχει μπερδέψει. Δεν πιστεύω να μην είναι Γιάννα. Νομίζω ότι είναι Γιάννα. Είναι το παιδευτικό. Όχι. Γεννήκανε μερικά πράγματα, μπαίναμε μέσα μερικές φορές σε μερικά παιδιά που έχουν κάνει αλλαγές, αλλά Γιάννα είναι να μας μπερδεύουν. Και η ο Moonlight βγαίνει αν πει νελό. Ωραία, για να μας είναι. Λοιπόν, ωραία, παιδιά. Λοιπόν, Χριστό, είπαμε ωραία πράγματα. Χαριά να μίλησες σε πολλά πράγματα. Μπράβο σου που είσαι νέο κορίτσι με μια μεσητότητα. Μπράβο σου, γιατί ο Χριστός που το γνώθεις αυτό. Εμπειρός. Κοίτα, ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος. Εντάξει, διαπληρώς και εσύ δύο έχει περάσει, φαντάζομαι. Κακά τα ψέματα. Δεν μου είσαι, Χριστό, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο εκείνο το μαγαζί δίπλα από σένα. Σε Βιτανίδη, 25 πιάνετε. Ναι, με τα υποδήματα. Σε παρακαλώ. Επειδή είναι. Το συμπαθώ πολύ έτσι. Έτσι. Σε Βιτανίδη 25. Θα άλλο βράδυ από εδώ να μιλήσουμε για τα υποδήματα. Έτσι. Έτσι. Είναι εκεί πέρα. Με τον κύριο Σπύρο και με τον κύριο Μάλλο. Δίπλα από σένα λοιπόν. Παπούτσια. Ένα ωραίο μαζί στην. Πώ είναι το. Με πολλέ εταιρείε. Έψιλον, έψιλον. Με πολλέ εταιρείε. Με πάρα πολλέ εταιρείε. Πολύ ωραία. Και αυτό ήθελα να το φέρω κουβέντα. Ό,τι κυκλοφοράει στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος πάντα που λες, Γιάννα, είναι πάντα προχωρημένο στον τίσιμο. Και πάντα πολύ νεανικός. Ενώ είναι νέο παιδί,
ακόμη, γιατί ξέρετε που είναι. Θα σου κομπλήματα. Πω τώρα που είναι. Μου κάνει κομπλήματα. Θα σου πω τώρα, είμαι μεγάλη σαπόρτσα. Εδώ βρίσκεται εσωτερικά πώ νιώθει. Και εσύ νιώθει παιδί. Ξέρει, γυρνάνε. Βλέπει 20χρονο και είναι γέρι τώρα. Βλέπει κορίτσι 20χρονών και είναι σαγριά. Και βλέπει μία 55άρα και είναι κατοικομενάρε. Και είναι τι, είναι η ψυχή του, είναι εσωτερικά τι κάνουν και τι εκπέμπουν. Και εσύ πάντα εξέπει, είσαι παιδάκια σου. Και έτσι κινούμαστε όλοι μα, πήρα στεναχωρίζει, γιατί μπορεί να περνάμε. Δεν είμαστε στεναχωριέ αυτό. Το ίδιο και εσύ, είναι στεναχωριέ με εμένα. Στεναχωριέ, ναι. Αλλά το ξεπερνάω, ναι. Γι' αυτό θέλω να πηγαίνω στη θάλασσα. Πα στη θάλασσα. Όχι, εννοεί να πα στη θάλασσα να κάνει μπάνιο, ή εννοεί πω βρίσκει καταφύγιο κάποια στιγμή να πα στη θάλασσα και στην ακρογιάλια να συνέλθει. Για κολύμπι, για κολύμπι. Για κολύμπι το καλοκαίρι. Και χειμώνα μου μπορεί, άμα έχει καλό καιρό. Εντάξει, δεν είπα και το Δεκέμβριο. Τώρα έχει καλές μέρες. Mm-hmm. Πριν δύο εβδομάδες και πριν μια την Κυριακή. Έχει καλές μέρες, να πολλές μέρες. Δεν μου αρέσει καριάνα εσύ. Εσύ. Πάνω που είσαι πονήλιο, πολύ νέο παιδί, α πούμε. Στενοχωριέσαι. Για ποιο πράγμα θα μπορούσε να στενοχωρηθείς πάρα πολύ, πέρα από κάτι κακό με την έννοια της υγείας. Ποια άλλα πράγματα μπορεί να στενοχωρήσουν από φίλους σου ή από προσωπικά σου. Τι μπορεί να σε κάνουν, να σε προδώσουν, να σου πούνε ψέματα, να σε απορρίψουν. Τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να σε επικρατεί. Να σε κατηγορήσουν, να σε ζηλέπουν, να σου πούνε κρυφά και να μαθαίνεις για πράγματα σένα που δεν σου ταιριάζουν. Νομίζω να με κατηγορήσουν για κάτι το οποίο δεν θα ισχύει. Σε πονάει, ε? Ναι. Είσαι επειδή το άδικο όταν δεν ισχύει. Ναι, γιατί είμαι άνθρωπος που μου αρέσει το δίκαιο. Για δίκαιο. Είμαι πολύ δίκαιη. Έχει ένα σκληρό χαρακτήρα η Μαριάννα. Συμπτυζήσει έτσι κάτω στην εργασία. Όχι, όχι, δεν έχει. Είναι πολύ καλό. Καθαρό παιδί. Ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ καλό αυτό. Είναι, έχει λογική. Ναι, είναι μεγάλο. Αυτό λέω. Αυτό το καθαρό παιδί. Κάτι άλλε κοπέλε που έχουν είναι λιοντάρια και είναι πεισματάρε. Η Χαριάννα είναι μια χαρά. Τη αρέσει το λογικό, σοβαρά. Να σου πω τώρα. Το φαίνεται ότι είναι καθαρό μυαλό. Να σου πω τώρα. Σε λιοντάρια τι είναι. Στα ζώδια. Στα ζώδια πήγα. Τα λιοντάρια είναι. Το παίζουν λίγο όπως κοιτάβρι. Μπορεί να είναι το τείχος έτσι κοιτάβρι. Είναι τα ζώα. Είναι τα ζώα. Όχι, κοιτάβρι καλό είναι. Ο Λέων είναι που έχει λίγο του πέτρε. Τόσο πολύ λέτε το λιοντάρι είναι πιο σκληρό. Ναι. Δεν θα βρει πολλέ φορέ. Θέλω να μην σε αφήσει. Α, όχι, λιονταρίνα. Ωραία, αυτό το. Όχι, παιδί μου, είσαι λιονταρίνα, δεν το ξέρω. Νόμιζα. Λοιπόν, εγώ Χρήστο, όλο τον χρόνο κολυμπάω το χειμώνα πιο καλά. Μ' αρέσει που έχει και ησυχία. Πολύ καλά, πολύ ωραία, το παραδέχομαι. Ναι, ναι. Είπα Γιάννα. Γιάννα. Γιάννα, μπράβο. Ναι, ναι. Θα έχει αθλητικό σώμα η Γιάννα. Ναι. Η Γιάννα είναι κομμάτι. Από τα πρώτα ελληνικά κομμάτια. Έχουμε κάνει και κομπή με τη Γιάννα. Είναι πάρα πολύ. Είναι μια κυρία, πολύ καλό παιδί. Και πραγματικά σκυραγωγημένη σίγουρα. Γιατί όταν έχει πάει στα τουρκικά, αυτοί έχουν ένα ύφο σε λίγο σκληρό σε όλα. Έτσι. Δεν είναι... Έχω φίλου πολλού κομμάτων. 15-20 χιλιόμετρα την ημέρα. Φανταζόμουν το πιο σημαντικό τώρα πράγμα. Θα κλείσουμε έτσι. Το φίλε για το φινάλε και μου ήρθε πολύ. Φλάσου ήρθε τώρα. Πολύ ιδανικά. Δεν μου ήρθε φλάσου, έτσι να τελειώσουμε. Και τώρα τελειώνουμε σε 5 λεπτά. Πες μου τώρα κάτι. Εσύ όταν έγινε η κρίση, τότε ήσουν Κύπρο κάτω. Ναι, ήμουν κάτω στην Κύπρο. Το έζησες αυτό. Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ έτσι λίγο με 5-6 λόγια. Τι έγινε, κόλαση. Το κατάλαβε. Κόλαση. Έγινε το πραξικόπημα, έγινε ο πόλεμο. Σε βρήκε κάτω ο πόλεμο, δηλαδή. Ναι, βρήκε κάτω. Σε βρήκε κάτω. Ήμουν και 5 μήνε καιρό. Και είδα μέσα στο μαγαζί που έχει ένα τιμή σε νίκεν για. Ναι, από υπουργού, α πούμε. Από τέτοια. Αυτό είναι Χρήστο ποτέ. Εσύ είσαι πολύ σεμαστικά. Εσύ κάτι άλλο από εκεί που έχει πάρει, σου πέρα να ξύγανε ραδιόφωνα, πηγαίνει τηλεόραση. Πώ δεν ήταν κάποια πράγματα που είναι πολύ. Ξέρει κάτι που κάτι παλιά σου λέει. Στο λογό τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Πέτυχε σε μία κρίση κάτω, πέτυχε σε Ελληνόπουλο κάτω το οποίο ήταν. Βέβαια έγινε πόλεμο στην κρίση, λε. Πόλεμο. Ακριβώ. Ο κρίση ζωή. Πόλεμο μα τα κάνουμε. Δεν κατάλαβε. Πώ γλίτω, κοίταξε. Ναι. Πώς ήταν κάτω, πώς πάθανε κακό από δίκους από... Ένα πόλεμο, κανονικός πόλεμος. Λοιπόν, σκοτωθήκανε, το έχουμε για λίγο πράγμα. Πάσα, να μην γυρίζουμε με το αθήνο. Αυτό πώς το είχες. Είσαι το φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό πώς το είχες. Είσαι και το φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Ποιο. Θεσσαλονίκη που έχει το περίπτερο. Για θυμίσου παλιά που τον έχεις πάρει συνέντευξη. Ένα βράδυ τηλεόραση που έχει κάνει στην Κύπρο.
Είχαμε κάνει, είχα κάνει. Ναι. Κάποιο καλό. Είναι τραυματισμένο με τα πόδια το παιδί. Δεν μπορεί να ξέρει. Ποιο αδερφό του Μητρόπουλου είναι. Ποιο είναι το Μητρόπουλο του. Του Βασίλη. Ο Νίκο. Είναι ανάπρεσο. Τα δύο πόδια. Από Κύπρο, από Κύπρο. Τι λέει, ρε παιδί. Ναι. Να σου πω τώρα κάτι. Επειδή πιάσαμε στατιστικά που ξεκίνησε από την. Γιάννα που είπαμε από την Λοκατζή, ότι είναι κομμάτι γυναίκα. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει. Όταν έγινε αυτό κάτω. Εντάξει, εμεί δεν το ξέραμε. Έχουμε πάει με διαβατήριο ότι είμαστε Κύπροι, φοιτητέ. Υποτίθεται, ενώ είσαι στα ΔΕΤ. Δεν μπορεί να φορούσε τα στολέ. Υπήρχε ένα νόμο, όχι. Πολιτικά είμαστε. Είσαι στα ΔΕΤ. Η ΕΛΔΙΚ ήταν αντίθετα. Εθνοφρουρά ήμουν εγώ. Α, εθνοφρουρά, το οποίο δεν πιάνε. Και μετά μπήκαμε ΕΛΔΙΚ. Έτσι πιανόταν, ε. Ναι, ναι. Και είσαι στην πολιτικά. Μα χάσει κάθε φορά πολιτικά. Δεν μου αρέσει όταν έγινε αυτό κάτω. Στείλαν 50 λοχίες από εδώ και απογορευόταν. Τι να τα κάνουμε τώρα, αυτά στα λέγαμε. Όμως αυτό ρε Χριστό είναι σημαντικό. Είναι ξεπέτυχε στη ζωή σου μια περίπτωση που ήταν σε πόλεμο. Πόλεμο. Δεν είναι μια εμπειρία φοβερή που την έζησε στον τρόμο που είδε κάτω. Γιατί κάτω υποπλήτα μην πενέζησε και εσύ το τι ήταν. Και πω δεν είχε κανένα. Λε και τώρα γίνεται εδώ και γίνεται πάνω στην. Μετά από τρεις Ελλάδες ο πόλεμος. Δίπλα ήταν συνεχόμενα, α πούμε. Πώς μετά από τους γύρω-γύρω πίσω. 22 μήνες έκανα εκεί πέρα. Να σου πω τώρα και κάτσε πω πόσο καιρό κάτω μετά από το. Τραυματίες, πιάσανε εχμάλωτους εκεί από τη μονάδα τη δικιά μου. Κοιμόμασταν το βράδυ με πεθαμένους δεξιά-αριστερά. Μέχρι να τους μαζέψουν. Δράμα. Αυτές οι εικόνες έχουν στην απόπειρα ζωή σου ναι, σε άλλες φορές. Έχω μία να τα έχω ξεπεράσει τώρα. Έχει ξεπεράσει. Στην αρχή ίσως να ήταν φορά. Ε. Στην αρχή ναι, έχω και πολλούς φίλους τραυματίες, έχω προβλήματα τώρα. Ναι, γιατί σε είδα μέσα που είχε μια εντύπωση που σου λέω ρε Πανταζόνα. Αρέσει ότι δεν μου λες να λέμε τέτοια πράγματα. Που είναι ακόμα και τι πράγματα κάνουμε του. Αλλά είναι πράγματα που δεν τα έχει. Δεν τα έχει ο καθένα, α πούμε, σαν περγαμηνέ. Γι' αυτό είναι περγαμηνή σου. Δηλαδή δεν προσκοπαθεί για να σε λέμε ήρωα. Πέτυχε κάτω σε πόλεμο. Αν είχε σκοτωθεί, δεν θα μιλάγαμε τώρα Πανταζόνα. Δεν θα μιλάγαμε. Γι' αυτό το λέω, α πούμε, ότι είναι σημαντικό. Ας πούμε. Ναι, Χαριάννα, ξέρω πώ το εννοώ. Γιατί λέω, α δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει. Εδώ πέρα κάτι λέω, για. Δεν έχουν πάει πουθενά. Ε, τι λέμε. Μαύρη ψυχή μας, λέμε αυτό. Είναι παιδιά, αλλά όμως ο πόλεμος ο άτιμος τι είναι. Ο πόλεμος είναι το χειρότερο κακό σε ό,τι υπάρχει, ας πούμε. Αλλά τώρα... κάποια λαμόγια σου λένε ότι άμα γίνει και τώρα πόλεμος με όλα αυτά που γίνονται, θα φύγουν. Ναι. Θα εξαφανιστούν. Ναι. Λιποτάκτες. Ναι, ήταν. Είναι... Και ο άλλος λες ήταν κορόιδο προς δύο μήνες κάτω. Ναι. Του είχε η Παναγία παραλίγο να μην γυρίσει πίσω. Εντάξει. Και όπως λοιπόν... γυρίσαν και πολλά παιδιά. Λοιπόν. Και όμως που κάνανε, τι είπες πολλά. Δεν γύρισαν και πολλά παιδιά. Για κάτσε, εσείς πώς είστε στο τάγμα αυτό, ρε Χριστό. Πώς είστε. Πόσοι πεθάνανε από εμάς. Όχι, πώς είστε στο τάγμα εκεί, πώς πήγατε. Ή δεν ήξερες εσείς τα μέσα τελικά. Και δεν ξέρεις τελικά πώς είναι η δύναμή σας. Είστε 200, 300, 100, πόσοι. 300 ήμασταν. 300. Να σου πω, σκοτωθήκαν αρκετοί. Πάνω από 15 άτομα, είναι 30 αγνοούμενοι. Διαλύθηκε η μονάδα δικιά μου 173. Μοίρα παιδινού πυροβολικού. Τι λες, ρε. Δεν μου έσκανε. Ήταν λίγο στο παρελθόν. Ναι. Διαλύθηκε, δεν υπήρχε. Μετά από μας βουβαρδίσανε στο στρατόπεδο. Μας τρίξανε βόμβες να πάνε. Να πάνε, το οποίο ήταν τότε η προχωρημένη ζωή, το οποίο σε τρώγανε. Όταν και σε. Καθαρίζαν τα κτίρια και τα πάντα. Τι λες, ρε, παιδί μου. Παιδιά, ο πόλεμος κακά τα ψέματα είναι το χειρότερο πράγμα, το χειρότερο πράγμα που υπάρχει. Γι' αυτό και όταν γίνεται τώρα πόλεμη σε κάποιο σημείο, τι τραβάει σε ο κόσμος. Σε τραβάει ο κόσμος. Τι τραβάει ο κόσμος. Αυτά που λένε στη Συρία τώρα που φύγανε 800.000 κόσμος. Ναι. Που έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα που έχουν φύγει εννοείς. Έχουν φύγει εννοείς, ε. Που έχουν... Φύγανε, έχουν έρθει στην Ελλάδα και φύγουν για Σουηδία όλοι. Πα. Φύγουν Σουηδία. Ναι, έχει δίκιο. Τι έρχονται εδώ. Έχει δίκιο. Έχουμε εμείς φίλο. Έχουμε ήδη φίλο. Φίλοι εδώ μέσα που έφυγε Σουηδία και τώρα βρίσκεται Δανία. Ό,τι μπορούσαν τα παιδιά από Συρία φύγαν να γλιτώσουν γιατί πετσοκό. Στο πολύ κρύο εκεί έχουν άλλα θέματα. Σκοτώνεται. Λοιπόν, Ραμ. Ραμ, έχω χειμώνα πιο καλά. Μ' αρέσει που έχει ησυχία. Και ο Ραμ λέει: εγώ, αν πάω θάλασσα τώρα το χειμώνα, μετά πρέπει να βρω ένα καλό νοσοκομείο για την πνευμονία. Ναι, το πάμε. Όχι, δεν είναι. Άμα έχει συνηθίσει ο οργανισμό, δεν παθαίνει τίποτα. Ναι, άμα το κάνει χρόνια βασικά. Η Γιάννα, ο Ραμ, όχι, είναι ωραία. Πέρσι ήμουν κρυωμένη για ένα μήνα και μόλις μπήκα στη θάλασσα το Φεβρουάριο και έγινε περδίκη. Σωστό αυτό που λέει. Σαν να κάνει, Ραμ. Ναι, Γιάννα, αλλά η πνευμονία δεν θα είναι ωραία όμως. Ναι, επειδή δεν έχει συνηθίσει το σώμα, πράγματι, αν πας ξαφνικά ένας, ο οποίος δεν έχει κάνει ούτε τον Αύγουστο,
Μόλι θα πάει να παίζει, θα πάθει κακό. Και στον πόνιο θα πάει να κάνει κρύο νερό, θα πάθει κακό. Λοιπόν, πρέπει να μην τα σταματήσει καθόλου. Οπότε συνηθίζει το σώμα σου, έτσι είναι. Παιδιά, νομίζω πω εδώ τελειώσουμε. Να ευχαριστήσω ξεκινώντα από τη γυναίκα, από τη Χαριάννα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη συνεργάτητα του Χρήστο Πανταζώνα που ήρθε εδώ που είναι αστέρι και να είναι καλά. Όχι αστέρι, κάτι δεν μ' αρέσει. Ουρανό που είναι ένα. Ουρανό. Εντάξει. Μπερδεύεσαι. Αστέρια υπάρχουν πολλά. Αρχικό. Εντάξει. Ουρανό είναι ένα. Εγώ θα έλεγα ουρανό τον Πανταζώνα. Ένα αστέρι στον ουρανό τον Πανταζώνα. Όχι, έχω μεγαλώσει εγώ τώρα. Α, μ' αρέσει αυτό. Ένα αστέρι στον ουρανό του Πανταζώνα. Έτσι, παιδιά. Τι ωραίο που φτιάξαμε. Ναι, σου κάνω. Είναι ωραίο ο Πανταζώνα αυτό, ξέρει. Αυτή η οντότητα η δική σου. Γιατί πάνω στην εμπειρία σου, ρε Πανταζώνα, και πάνω στη δουλειά σου, τι φέρνει, α πούμε. Φέρνει σε ουρανό και εσύ. Κάποιε δουλειέ διαπληρώσει και σιδήρου τώρα. Αρχηγό ο Ηλία, αρχηγό. Όχι, πρέπει να κάνει έτσι, αλλά και γράφει να είναι καλά. Η καλά, πραγματικά ήταν περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήρθα πάντω στο Ισραήλ. Να είναι καλά η Σεμίνα και ο Κωνσταντίνο. Μετά όλη η δική σου και μετά ο κύκλο γύρω από τον άνθρωπο. Και να έχει αυτή τη ζωντάνια που έχει σε μπαγάζα που σου εύχομαι σαν φίλο. Να έχουμε ειρήνη σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και που είσαι έξω καρδιά σε μια έτσι πραγματικά παιδική ανεμελιά έχει Πανταζώνα. Μπορεί να περνά πολλά πράγματα, αλλά εσύ δείχνει σαν παιδάκι παντόπι. Και για πρώτη. Να μην λέω δηλαδή την ηλικία μου, να το παίζω μικρό. Να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι τώρα που είμαι γυναίκα μπροστά. Πάρε τον εαυτό σου. Να πάρω τον εαυτό μου και ας δούμε κάτι κουσάρτης που είναι σαν ψωφίμια και πάρε σε αυτά που έχει περάσει εσύ. Καλή, 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 καλή. Δεν κατάλαβες τι λέω, όπως και κούκλες. Δεν τα βάλω, γιατί δεν κάνω εγώ εδώ από εαυτό όμως. Ναι, θέλω να τα βάλει με αυτά που είναι κοιμισμένα και να φέρουν ευρώ. Δεν εννοώ αυτό, τα καλά παιδιά, παιδαράδες. Λέω μερικά παιδιά, θέλω να συνεχίσουμε το σχόλιο. Λέω μάγκας, είσαι μάγκας του μεσημαλάκης που είναι σήμερα περισσότερο. Δεν λέω πως δεν είναι κάτι παιδαράς που λες σε όλα, στην ξυπνάδα, κάτι κούκλες πάλι, κάτι κορίτσια πάλι, καλό μυαλό και κάτι. Κάτι μαλακισμό, κάτι πιστεύω που λες τώρα, είναι αυτή η προσχολή. Που βλέπεις μία 45 και είναι σε όλα πιο προχωρή, πιο γκομενάρα. Γιατί να μην κάνουμε τη σύγκριση αυτή, ποια είναι. Εδώ κρύβεται και τι κρύβει σαν άνθρωπο. Και τι εκπέμπει σε μια παρέα. Εντάξει, το βλέπω ο κόσμο τώρα αυτό. Τι να το πούμε, εντάξει, το όχι για εμά, παιδί μου. Λέω σε μια παρέα είναι τι εκπέμπει, αν εκπέμπει θετική άβρα. Ακού, δεν λέω μόνο για εσένα. Λέω θετική άβρα. Θετική άβρα, λοιπόν πάμε. Είναι απλό, έτσι. Ναι, είναι απλό. Αρχικό. Εγώ τα ξανάρθω, τα λέω. Για να μωρέ. Και Γιάννα, καλό βράδυ σε όλου σα. Εύχομαι τα πάντα επιτυχίε στο μαγαζί σα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννα. Λοιπόν. Παιδιά, αφού ευχαρίστησα την Καριάννα, ευχαρίστησα τον Χρήστο τον Πανταζώνα, να δώσουμε ραντεβού το βράδυ, παιδιά, που έχουμε μια γυναίκα που εμείς δεν πάμε να επηρεάσουμε κόσμο για να πούμε αύριο, μπες να τη δείτε, λες και ο κάποιο κέρδος. Έτσι, έχουμε την κυρία Νάγια, η οποία... Επίσης από απόψεις. Ναι, μας είπε εκείνα τα πράγματα και τρελαθήκαμε προχθές. Και την έχουμε το βράδυ να μας πει και άλλα πράγματα εδώ ιδιαίτερα. Να σας κανεκτίζουμε και... Πόνια ραντικά και απονήρευτα. Και να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Ηλία Κλαμάνη. Τον Κλαμάνη. Θα αφήνουμε τελευταίες κουβέντες στα παιδιά που είπανε και παιδιά, καλό σας βράδυ, εγώ τους ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.